Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, όλα καλά? Θα νομίζει για κανένα ότι μιλάω μόνος μου, αλλά δεν μιλάω μόνος μου, δεν τα έχω χάσει. Βασικά εγώ μιλάω μόνος μου, πολλές φορές το κάνω αυτό, δεν είμαι και πολύ καλά. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, επειδή υπάρχει αποστολή στην Σουηδία διμελής με Δημήτρη Στορπαζόγλου και Σταύρο Κόλκα, υπάρχει αλλαγή της σύνθεσης στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Με Ελένη Μπούτου και Γρηγόρια Τρίδη θα πάμε σήμερα για το επόμενο δίωρο. Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι η σύνθεση Στορπαζόγλου Κόλκα στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 το καλοκαίρι δεν πρέπει να ήταν περισσότερες φορές, ναι, από όσο, ναι, το rotation το οποίο έγινε το καλοκαίρι. Έχει ταραχτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τους τελευταίους μήνες. Δεν τους βλέπω να στεναχωριούνται και πάρα πολύ. Αλλά... Και κοίταξε, εντάξει, όσο υπάρχουν τέτοια παιχνίδια, αλλά Σουηδία, καλώς εγώ των πραγμάτων να προκριθεί και ο ΠΑΟΚ στους ομίλους και προκύψουν και άλλα τέτοια, νομίζω ότι το rotation μέχρι τον Δεκέμβριο τουλάχιστον θα είναι καλό, θα είναι δυνατό. Θα εξασφαλιστεί. Είμαστε μία ημέρα πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το οποίο εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αναφέρει εφησυχασμό. Και εννοείται ότι δεν υπάρχει εφησυχασμό σε συνδυασμό και με το πρώτο αποτέλεσμα που είναι θετικό για την ομάδα. Αυτό το 3-1 και γενικά το τρίτο γκολ, τα δύο γκολ διαφορά με τους Σουηδούς, δίνει έναν αέρα και ένα προβάδισμα. Αλλά νομίζω ότι επειδή ήταν πολύ τρομακτική η εικόνα της ομάδας, τώρα δεν ξέρω αν είμαι εγώ πολύ υπερβολικός, αλλά αναλόγως, στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ προβληματικός, ο ΠΑΟΚ, ναι, η εικόνα του προκαλούσε άγχος, νομίζω είχε η ίδια εικόνα, παρόμοια εικόνα με αυτή που είχε στα παιχνίδια με την Ολυμπίκ. Και ήταν τόσο τρομακτική η Γρηγόρη εντός εισαγωγικών, γιατί μιλάμε με πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας ομάδες, όπως είναι η Ολυμπίκ, όπως είναι η Έστερσουντ. Δηλαδή, ευρωπαϊκά, πού στέκει η Έστερσουντ και πού στέκει ο ΠΑΟΚ. Εκεί να το συγκρίνουμε λίγο, το ναι, βάρος, ναι, της, ναι, φανέλας, ναι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ούτε μπορεί να δεχθούμε αυτή τη μείωση της διαφοράς λόγω της συγκεκριμένης περίοδου που το βλέπεις αυτό και σε άλλα ζευγάρια ότι μπορεί να συμβούν εκπλήξεις γιατί οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Νομίζω ότι. Κυρίως άμα μείνουμε στο τελευταίο παιχνίδι αυτό κόντρα στον Λεβαδιακό, η εικόνα του ΠΑΟΚ δημιουργεί και πολύ μεγάλα ερωτηματικά και είναι και η αφορμή να υπάρξει μια ανησυχία και γι' αυτό το λόγο έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι με αφορμή και το αυριανό παιχνίδι που είναι ένα παιχνίδι στόχου. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει η ομάδα να βρει τρόπο να πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους, αυτό την ενδιαφέρει. Νομίζω ότι αν καταφέρει να πετύχει τον στόχο της και βελτιώσει και την αγωνιστική της εικόνα, τότε από την Παρασκευή με μεγαλύτερη ψυχραιμία μπορεί να κοιτάξει τα προβλήματά της και τα ανοιχτά της μέτωπα και στο μεταγραφικό κομμάτι. Είχαμε και την άφιξη χθες του Ελκαντουρί, επιτέλους. Θα τα πούμε, βεβαίως, θα τα πούμε όλα όσα έγιναν χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ήμασταν και εμείς εκεί πέρα, επιτέλους. Νομίζω ότι επιτέλους μπήκαν οι τίτλοι τέλους σε αυτή την περιβόητη υπόθεση. Τίτλοι τέλους για τον ΠΑΟΚ και για τον παίκτη, έτσι, ο οποίος ήταν σε αναμονή αρκετές ημέρες. Τελικά πάτησε Θεσσαλονίκη. Είχαμε και τις πρώτες του εικόνες από το Μακεδονία Παλάς και από το Ηλιοβασίλεμα, το οποίο απόλασε χθες το απόγευμα. Το οποίο ήταν φοβερό χθες, δηλαδή, λες και ήταν πολύ τυχερός, νομίζω. Μια πολύ καλή πρώτη γεύση από Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, κανονισμένο το είχαμε. Και σίγουρα θα εντυπωσιάστηκε και ο ίδιος. Έγινε ξαφνικά το αδιαχώρητο χθες στο αεροδρόμιο, εκεί που δεν είχες την αίσθηση, σου έδινε την εντύπωση ότι θα μαζευτεί κόσμος και θα έχουμε υποδοχή στον Ελκαντουρί. Από το πουθενά βγήκαν δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω, κόσμος του ΠΑΟΚ και η απόσταση από την αίθουσα Φίξον μέχρι έξω που ήταν το πάρκινγκ, το αμάξι το οποίο περίμενε τον Ελκαντουρί, μία απόσταση τώρα φαντάσου, Γρηγόρη, πόσο, 2 λεπτά, το πολύ, έτσι, ναι, 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 περπατώντας μικρό, γρήγορα, ναι, με τη βαλίτσα. Κι όμως ένα δεκάλεπτο, γιατί σταματούσαν ανά δευτερόλεπτο για selfie, για φωτογραφίες. Φυσικά δεν έκανε δηλώσεις. Θα πούμε πολλά περισσότερα ποιοι τον περίμεναν. Πόσο καθοριστική είναι η σημερινή ημέρα αναφορικά με τις υπογραφές, τις ιατρικές εξετάσεις. Όλο αυτό το καθιερωμένο το οποίο περιμένει τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα όλων των ομάδων. Αλλά νομίζω ότι θα συνδεθούμε και με Σουηδία, έτσι, με τους απεσταλμένους. Θα βάλουμε και εμείς για εκείνους καμιά ζακέτα παραπάνω, γιατί δεν ξέρω πόσες έχουν πάρει και αν έχουν πάρει και μπουφάν. Καλά, για τον Κόλκα είμαι σίγουρος, γιατί στα ταξίδια είναι αστακός. Δηλαδή παίρνει πράγματα που δεν πάει το μυαλό του ανθρώπου ότι θα μπορούσε να χρειαστεί. Από φάρμακα μέχρι ντύσιμο. Αλλά
Το Τζόρμπα το φοβάμαι λίγο. Δηλαδή τον έχω κάνει να έχει πάει με καμία ζακέτα. Στην φωτογραφία, πρόσεξε στο αεροδρόμιο εκεί στο Έστερσουτ. Ο Τζορμπατζόγλου είναι με βερμούδα. Εκεί που ο Σταύρος φοράει τζιν, ζακέτα, είναι κουμπωμένο από πάνω μέχρι κάτω. Ο Τζορμπατζόγλου είναι με βερμούδα. Το ρίσκα, θέλω το λίγο να ρωτήσω πώς τα κατάφερε, πώς το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Τον ακούσαμε και λίγο και νωρίτερα στο 10-12. Που έτσι είχαν τα παιδιά μια πρώτη επικοινωνία. Νομίζω ότι από τις πρώτες του έτσι τοποθετήσεις του έχει κάνει λίγο εντύπωση η μεγάλη διαφορά στην θερμοκρασία και το γεγονός ότι και ο ίδιος, φαντάζομαι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον αέρα, θα πρέπει να προσαρμοστεί. Αλλά τώρα, επειδή βάλαμε και ένα σχετικό θέμα για την διαφορά θερμοκρασίας, για τον πολύ χειμερινό καιρό που έχει εκεί στην Σουηδία. Έτσι κι αλλιώς είναι το πιο βόρειο σημείο το οποίο έχει επισκεφτεί ο ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και κάπου εδώ θέλω να ρωτήσω αν ισχύει ότι το Έστερσουντ είναι η Καστοριά της Σουηδίας. Κάτι τέτοιο υπόθηκε από τους απεσταλμένους μας. Νομίζω θέλω ότι οι πρώτες εικόνες. Πώς το κάνανε εικόνα. Ναι, θα μας πούνε και οι ίδιοι βέβαια, αλλά οι πρώτες εικόνες που μεταφέρουν νομίζω ότι αδικούν την Καστοριά. Δηλαδή είναι και πολύ ωραία πόλη η Καστοριά. Τώρα δεν ξέρω για το Έστερσουντ. Πάντως. Σίγουρα αυτό το γεγονός ότι εκεί θα έχει πολύ περισσότερο κρύο και δεν έχει καμία σχέση ο καιρός με το καλοκαίρι που έχουμε ακόμα εδώ, ευτυχώς Θεούλη μου, νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι και πολύ αρνητικό για την ομάδα, γιατί μιλώντας για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, οι πιο δροσερές συνθήκες, ακόμα και αν μιλάμε για καιρό χειμώνα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα αρνητικό, απλά... Το πρώτο σοκ που θα φάει η ομάδα σήμερα στην προπόνηση που θα κάνει, που θα προσπαθήσει έτσι να εξοικειωθεί και με το γήπεδο και θα μπερδευτούν λίγο οι παίκτες, γιατί πριν κάποιες ημέρες φορούσαν λευκά φανελάκια, γιατί ναι, έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα της Θεσσαλονίκης. Το είπε πολύ εύστοχο όμως ο Δημήτρης, μιλώντας χθες μαζί του, ότι σαφώς είναι πιο δύσκολο και σοκαριστικό για την αντίπαλη ομάδα να προσαρμοστεί στη ζέστη και στις υψηλές θερμοκρασίες όταν προέρχεται από τόσο κρύο όπως ήταν η Σουηδή. Για τον ΠΑΟΚ, okay, θα τρέξει λίγο παραπάνω ο ποδοσφαιριστής, ναι, ναι. Θα φορέσει μια ζακέτα παραπάνω, ένα γάντια, κάλτσες, οτιδήποτε. Ρε παιδί μου, κάπως, ναι, ναι, θα ζεσταθεί. Στη ζέστη όμως τι κάνεις. Δηλαδή το σοκ για τους Σουηδούς στο πρώτο παιχνίδι ήταν σαφώς πολύ μεγαλύτερο. Βλέπω φωτογραφίες εδώ από την. Από την αναχώρηση της αποστολής, τους βλέπω με βερμούδες και κοντά με τίσερτ, έτσι. Αυτοί ανοίγονται, γιατί κάθε φορά σε κάθε ταξίδι, με το που βγουν από το αεροδρόμιο, τους περιμένει ένα λεωφορείο. Καταλάβες, δεν χρειάζεται να κάνουν ούτε αυτά τα 500 μέτρα, 600 μέτρα για να βρεθούν κάπου. Οπότε μπορεί και είναι ακόμα άνετοι, αλλά εντάξει, θα τη βάλουν τη φορμούλα τους. Σίγουρα θα αναγκαστούν. Έτσι κι αλλιώς σήμερα είναι πολύ γεμάτη ημέρα. Είναι αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι το οποίο πρέπει να κάνουν. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αέρα 10 και κάτι, έχουν ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε και αργότερα ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, το κλασικό εθιμοτυπικό της UEFA, ένα 24ωρο πριν από την σέντρα μίας αναμέτρησης και με προπόνηση και με συνεντεύξεις τύπου. Μια μισή ώρα θα φτάσουν στην πόλη της Σουηδίας. Ξεκούραση μερικών ωρών για τους παίκτες και την διοίκηση και κατόπιν είναι αυτό το εθιμοτυπικό που είπες και εσύ με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου 8 παρατέταρτο αν δεν κάνω λάθος, βεβαίως είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ράσβαν Λουτσέσκου μαζί με έναν ποδοσφαιριστή και μετά η προπόνηση που στην ουσία ολοκληρώνει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ επί σουηδικού εδάφους, 8 και 4 ώρα Ελλάδος πάντως. Ήδη η αποστολή είναι γνωστή, δεν είχε εκπλήξεις, έτσι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε έτσι στα θετικά, όχι ως έκπληξη, μια είδηση που δεν ήμασταν σίγουροι για το αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι, είναι η είσοδος του Πέλκα στις επιλογές του προπονητή. Βέβαια είναι 20 αμελής η αποστολή, οπότε μπορεί την τελευταία στιγμή στους δύο που θα κοπούν να είναι και ο Πέλκας. Υπάρχουν και κάποια στιγμιότυπα από την αναχώρηση της ομάδας με τον ποδοσφαιριστή να έχει μπαταρισμένο το δεξί του πόδι στο γόνατο. Οπότε αυτό από μόνο το αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν είναι 100% έτοιμος. Απλά σε αυτόν τον αγώνα δρόμου και ο ίδιος δεν θέλει να χάνει κανένα παιχνίδι και γι' αυτό το λόγο πιέζει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται και τον εαυτό του για να είναι γρηγορότερα πίσω. Θα αποφασίσει ο Λουτσέσκου ανάλογα και με την κατάσταση του Πέλκα αν μπορεί να τον υπολογίζει ή όχι. Φαντάζομαι ότι πολύ μεγάλη προτεραιότητα για την ομάδα είναι να μην ρισκάρουν
για κανέναν λόγο με την συμμετοχή του ποδοσφαιριστή. Εφόσον δεν είναι έτοιμος και έχει χάσει μεγάλο μέρος των προπονήσεων το τελευταίο διάστημα, και γι' αυτό κιόλας έμεινε εκτός και ο Λεβέκ, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί ναι, μεν κρίθηκε έτοιμος. Ναι. Από άποψη αποκατάσταση. Ναι, ναι, έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημά του αυτό. Αλλά είχε χάσει πολλές προπονήσεις και προτιμήθηκε να μείνει πίσω, γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος να ταξιδέψει. Αρκετό καιρό τράβηξε του Λεβέκ. Του Λεβέκ είχαμε μία κουβέντα με το ιατρικό επιτελείο, γιατί πραγματικά δεν μπορούσα εγώ να δεχτώ, όχι μόνο εγώ βέβαια, πάρα πολλοί κόσμος, ότι πώς έχει εξελιχθεί ένας τραυματισμός ο οποίος αρχικά ήταν αρκετά επιπόλαιος, τουλάχιστον. Δεν είχαμε καθαρή εικόνα του τραυματισμού, ναι, του. Δηλαδή, ναι, ναι. Ενοχλήσεις, συνέχισε πάλι ατομικό λόγω ενοχλήσεων, συνεχίζει να ταλαιπωρείται λόγω ενοχλήσεων. Οπότε δεν υπήρχε σαφής εικόνα, δεν είχαμε για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και το τι ακριβώς έχει και γιατί λείπει τόσο καιρό. Και είναι και περίεργο το ότι έχει συμβεί όλη αυτή η καθυστέρηση στην επιστροφή στην αγωνιστική δράση με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, του οποίου το βιογραφικό και οι προηγούμενες σεζόν έχουν αρκετά αστεράκια με τραυματισμούς και δείχνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις είτε μπορεί να έχει μια ευπάθεια, είτε ο οργανισμός του μπορεί να δυσκολεύεται σε επίπεδο αποκατάστασης να θέλει κάποιες παραπάνω ημέρες. Πάντως πήραμε μια απάντηση και μια εξήγηση. Όντως μιλάμε για μια θλάση την οποία αντιμετώπισε ο ποδοσφαιριστής. Το σπάνιο στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι πως και κάπου εκεί καταλαβαίνει κανείς και για ποιο λόγο δεν έτσι μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε από την αρχή τι έχει. Είναι πως αυτό το χτύπημα που τον άφησε εκτός το πρώτο παιχνίδι με την Ολυμπίκ στην Γάμπα, η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για μια απουσία 4 το πολύ 5 ημερών, ουσιαστικά για να προφυλαχτεί ο παίκτης και να είναι κανονικά διαθέσιμος ίσως και στο δεύτερο παιχνίδι. Ωστόσο, μετά από 3-4 μέρες διαπίστωσαν ότι όχι μόνο δεν είναι καλύτερα, αλλά ότι υπάρχει εσωτερικό αιμάτωμα στη συγκεκριμένη μυϊκή ομάδα. Και προφανώς αυτό από μόνο του περιγράφει την κατάσταση της θλάσης την οποία έχει αποκομίσει ο ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ σπάνιο το να δούμε έναν παίκτη από ένα χτύπημα το οποίο δεν ήταν και τόσο δυνατό να αποκτήσει τελικά μια θλάση. Και δεν φάνηκε το μέγεθος της ζημιάς να είναι τόσο μεγάλο, ναι, σε πρώτη, ναι, φάση, έτσι. Είναι νομίζω ένα 5-10% κάπου εκεί πέρα μέσα το τοποθετούν στατιστικά. Τέλος πάντων, αυτή είναι η εξήγηση για να μην έχει και ο κόσμος απορίες από τους ανθρώπους της ομάδας. Έχει επιστρέψει. Σίγουρα αυτές οι προπονήσεις που έχει χάσει έχουν παίξει τον ρόλο τους και γι' αυτό το λόγο και δεν βρίσκεται στην αποστολή του παιχνιδιού της Σουηδίας, του αυριανού αγώνα. Νομίζω ότι ένα έτσι ενδιαφέρον αγωνιστικό θέμα, αφού ο ΠΑΟΚ καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκρισή του και επιστρέψει από την Παρασκευή και το Σάββατο περισσότερο, είναι το αν ο Λεβέκ θα μπορέσει να μπει στο παιχνίδι στην αποστολή του αγώνα με την Κέρκυρα. Και κάπου εκεί, Γρηγόρη, έρχομαι και λέω εγώ, τζάμπα εντός εισαγωγικών το σκηνικό με τον Λέοβατς και αυτή η δυσαρέσκεια για το τι ρόλο θα έχει στην ομάδα. Ναι, ναι. Γιατί έχει απέναντί του, γιατί αυτοί οι δύο είναι που θα μονομαχήσουν για τη συγκεκριμένη θέση στα αριστερά, έτσι, ο Λεβέκ και ο Λέοβατς. Όταν έχει απέναντί σου έναν παίκτη με τέτοιο ιστορικό βαρύ στους τραυματισμούς, περίμενα να δεις πώς θα εξελιχθεί, ναι, η χρονιά. Ναι. Ήδη με το καλημέρα σου κάνει ένα δώρο απουσίας 1,5 μήνα. Είναι και αυτό λίγο. Εκτέθηκες δηλαδή. Εκτέθηκε όντως. Εκτέθηκες χωρίς λόγο. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να το αποφύγει, γιατί είχε και το σημάδι με αυτό που συνέβη στο φιλικό παιχνίδι. Δηλαδή με τον τραυματισμό, ναι, σε έτσι, μια διεκδίκηση με τον Μάτος που άφησε τον Λεβέκ εκτός της πρώτης του συμμετοχής στο πρώτο φιλικό παιχνίδι. Τέλος πάντων, δεν θα μπορούσε να το. Βιάστηκε ο Κροάτης. Ναι, ναι. Τον είχαμε αποκτήσει από τη Ρίακα, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Το είδες χθες το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πες μου ότι δεν το είδες. Είδα πολύ μεγαλύτερο κενό στο αριστερό άκρο στην άμυνα στον Ολυμπιακό. Το οποίο βέβαια οι Κροάτες, ακόμα και αν το εντόπισαν, γιατί έπαιζαν πολύ από εκεί, δεν μπορούσαν με τίποτα να βάλουν την μπάλα μέσα. Με τίποτα. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι δικαιολογημένα και κόντρα στις ευκαιρίες που δημιούργησαν, μάλλον δεν άξιζαν να περάσουν στους ομίλους του Europa League και εννοείται ότι δίκαια πέρασε ο Ολυμπιακός. Και το λέω αυτό, το ότι δεν άξιζαν, γιατί όταν σου δίνονται σε ένα παιχνίδι στην έδρα σου, που είναι και το δεύτερο παιχνίδι, έχεις δημιουργήσει 3-4 κλασικές ευκαιρίες και είσαι τόσο άστοχος, δεν νομίζω ότι μπορείς να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω ή να έχεις ελπίδες για να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω. Ένα γκολ υπόθεση ήταν, δεν ήρθε ποτέ για τους Κροάτες.
την μεγάλη ευκαιρία της Ριέκα, τώρα το πήγαμε λίγο και στο Champions League, αλλά είναι το πρώτο ημίωρο, το πάμε λίγο πιο χαλαρά μέχρι να συνδεθούμε με Σουηδία. Το πλασέ που κάνει ο... δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής της Ριέκα και το βγάζει... Ναι. Μόνο σε θέση τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα. Ναι, με τον Καπίνο. Τι σου θύμισε, πες μου λίγο, γιατί εγώ έβαλα και την τη φάση, την αντίστοιχη και την βρήκαμε. Είναι η ίδια φάση. Αδιάβαστος είμαι τώρα. Δεν ξέρω, δεν μου ήρθε κάτι. Με ποδοσφαιριστή που έφυγε. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Στέφανος Αθανασιάδης που βγαίνει μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα με Άγιαξ και τη στέλνει ακριβώς. Ναι. Πόπο, δεν το έκανα καθόλου εικόνα. Α, δεν έχεις δει τον γκολ του Ολυμπιακού. Ναι. Δες λίγο το γκολ του Ολυμπιακού, λέω. Τι φάση είναι αυτή. Τα στιγμιότυπα. Ναι, πρέπει να δεις τα στιγμιότυπα. Γιατί δεν είναι γκολ. Είναι μια μεγάλη φάση που χάνει η Ριέκα. Είναι ίδια με τη φάση που χάνει ο Κλάος που βγαίνει μόνος του, που είναι από πλάγια θέση. Ναι. Και αντί να τη σκάψει την μπάλα. Ακριβώς αυτή. Είναι κόπη φάση. Ναι, έμοιαζε πάρα πολύ όντως. Και εγώ δεν, αν δεν το έλεγε, ούτε καν. Το θυμήθηκε ένας εκεί από την παρέα και βάλαμε το στιγμιότυπο με τον Κλάους και ήταν ακριβώς το ίδιο. Κλάους τώρα που είπα Κλάους, πολλά έχουμε να πούμε και για τον. Ο Κλάους ο οποίος επιχαιρέτησε και νομίζω ότι θα περάσουν πολλές ημέρες ακόμα για να συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ότι όντως ο ποδοσφαιριστής αποτελεί παρελθόν. Δηλαδή είναι όντως ο πιο ιδιαίτερος τα τελευταία χρόνια χωρισμός. Δηλαδή ακόμα και τώρα μου έρχεται στο μυαλό αυτό το διαζύγιο με τον Παύλο Γκαρσία, το οποίο ήταν και πολύ έτσι δύσκολο και κάπως, αλλά ναι. Του Κλάους είναι πολύ πιο ιδιαίτερο. Να σου πω του Παύλου, γιατί δεν συγκρίνεται με του Κλάους, γιατί του Παύλου είχε πολλά επεισόδια. Λόγω της αντιπαλότητάς του με τον Δόνη, γυρνάει, επιστρέφει, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Θέλω να σου πω ότι δεν έγινε δύο μέρες μπαμ και έξω. Ναι, εκτονώθηκε σε διάφορες. Δηλαδή, τράβηξε αρκετό και αρκετές ημέρες, αρκετό διάστημα. Οπότε εξομαλύνθηκε λίγο η ένταση και όλο αυτό το ψυχικό, το συναισθηματικό της υπόθεσης του Παύλου. Του Κλάους ήτανε, βγήκε σήμερα το θέμα. Εντάξει, okay, υπήρχε σαν αίσθηση και σαν κλίμα ότι δεν αποκλείεται να φύγει φέτος το καλοκαίρι. Αλλά από το να γίνει πράξη έγινε μέσα σε 2-24 ώρα. Πάει στο Ισραήλ. Το πιο περίεργο από όλα ήταν ότι μία εβδομάδα νωρίτερα έχει προκύψει αυτό το θέμα που μεταφέραμε από την Τουρκία και το ενδιαφέρον της Konya Spor. Και από το ρεπορτάζ πάλι έβγαινε ότι ο Λουτσέσκου έχει μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή, του έχει εκφράσει την πίστη του, τον υπολογίζει. Θέλει να συμμετέχει ουσιαστικά ενεργά και ο νέος προπονητής στο restart του παίκτη, γιατί ξέρει ότι η περσινή σεζόν για εκείνον ήταν εφιάλτης. Και όλα αυτά συνηγορούσαν σε ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό. Έδιναν μία απάντηση έτσι σε ομάδες που κοιτούσαν τον ποδοσφαιριστή και είχαν όλη την αίσθηση, και εμείς εννοείται, ότι πολύ δύσκολα θα ανοίξει και πάλι το θέμα. Δύσκολα, ότι παγώνει τουλάχιστον σε πρώτη φάση με τον Λουτσέσκου. Εγώ για αυτόν τον λόγο έκανα την ερώτηση στον Λουτσέσκου μετά το παιχνίδι με τον Λιβαδιακό. Για τον Κλάους. Γιατί ναι, πραγματικά χρειαζόμασταν μία δημόσια τοποθέτηση του προπονητή για να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν είναι κάτι που βγάζαμε από το μυαλό μας. Δηλαδή από επίσημα χείλη, από τα χείλη του προπονητή, ότι τον υπολογίζω, αυτό, τον ακριβώς θέλω, τον εκτιμώ, θα βασιστώ πάνω του αν και εφόσον παραμείνει, αλλά να ακουστεί από επίσημα χείλη. Και ακούστηκε. Ναι, και μα παραδέχτηκε αυτό που ίσχυε τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το κοντράστ αυτού που ήθελε να κάνει ο Λουτσέσκου και αυτού που συνέβη τελικά, που και ο ίδιος είπε ότι είναι μια απόφαση του ποδοσφαιριστή και της διοίκησης, μια απόφαση που εννοείται ότι πρέπει να σεβαστώ. Γρηγόρη, επειδή ήσουν εκεί και έκανε συγκεκριμένη ερώτηση, εγώ ακούγοντας τον Λουτσέσκου είχα την αίσθηση ότι δεν ήθελε ούτε η διοίκηση ούτε ο ποδοσφαιριστής, ότι εγώ δεν μπορούσα να επέμβω σε μια κοινή απόφαση των δύο να χωρίσουν. Ότι ρίχνουν τον μπαλάκι και στον Κλάους που ναι, δεν ήθελε να μείνει. Σωστά, αλλά και είναι στην διοίκηση που δεν είχε την ανάλογη διάθεση για να τον πείσει, για να τον κρατήσει και γενικώς να επέλθει μια ηρεμία ανάμεσά τους. Γενικά ο Ρωμάνος, παρότι δεν μιλάει στην γλώσσα του, και αυτό όλους μας, όσο καλά και γνωρίζουμε μια άλλη γλώσσα, μας δυσκολεύει στην έκφραση, ειδικά όταν μιλάμε για τόσο λεπτά ζητήματα, νομίζω ότι έχει βρει τον τρόπο να είναι πολύ σαφής στις τοποθετήσεις του και είναι χαρακτηριστική και αυτή η απάντηση, γιατί και μας εξήγησε ότι ποια είναι η άποψή του και έδωσε σε όλους, και σε αυτούς που ήμασταν εκεί και σε όλους όσους τον άκουσαν έτσι σε αυτή τη δημόσια τοποθέτηση, ότι ουσιαστικά και αυτός με κάποιο τρόπο είναι δυσαρεστημένος για αυτό που συνέβη, στο οποίο δεν συμμετείχε. Πολύ διακριτικά το είπε, αλλά νομίζω ότι ήταν αρκετά κατανοητό. Έδωσε το στίγμα του και αυτό αφορούσε φυσικά τη διάθεσή του για παραμονή του Στέφανο Θανασιάδη. Αυτό δεν έγινε και πλέον ο ΠΑΟΚ κινείται και για φόρ. Αυτό είπε ο προπονητής. Ξέρεις τι, και αυτή η ερώτηση τα κοβότανε. Ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε
Και απλά επειδή προέκυψε από την απάντηση, κάναμε στο καπάκι η ερώτηση και είπαμε ότι αν υπάρχει όντως κενό, και είπε ναι, εννοείται. Νομίζω ότι ναι, είναι πολύ βασική η απέτηση για επιθετικό, και νομίζω ότι από τη στιγμή που την τοποθετεί ο προπονητής τόσο ψηλά, είναι σίγουρα σε αυτές που θα πρέπει να εξυπηρετηθούν μέχρι τα τέλη Αυγούστου, να αποκτηθεί ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μοιάζει και στον Κλάους, μπορεί να έχει και λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά συνολικά με τους παίκτες που διαθέτει η ομάδα στην επίθεση. Και ενώ δέχομαι έτσι σπαμ φωτογραφίες από το μαγευτικό Έστερσουτζ, το οποίο τώρα που βλέπω κάποια σημεία έτσι με θάλασσα, είναι αυτό τώρα που βλέπω, λίμνη, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι λίμνη για να το. Για να τους έμοιασε η Καστοριά. Φλερτάρει με αυτόν τον παραλληλισμό με την Καστοριά, που ξαναλέμε, για όσους μας ακούτε από Καστοριά, αδικεί προφανώς την Καστοριά, που είναι και πανέμορφη. Εντάξει, δεν έχουμε βρεθεί στο Έστερσουτ, έχουμε βρεθεί στην Καστοριά. Ναι, ας πάμε και στο Έστερσουτ να κάνουμε και εμείς τη σύγκριση. Σωστό γι' αυτό, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο 54526FM και ενώ ό,τι ερώτηση θέλετε, ό,τι θέλετε εννοείται να σχολιάσετε, μπορείτε να ρωτήσετε και κάτι, να το μεταφέρουμε και εμείς τους απεσταλμένους. Και στη σελίδα μας στο Facebook, το ΠΑΟ 24 στον Λίμπερο 107,4, βεβαίως, και εκεί ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Και νομίζω ότι ο Σωτήρης Δασκαλάκης έχει πάρει μια τιβέργα και είναι έτοιμος να μας ραπίσει. Εντάξει, Σωτήρη. Άσε με να στείλω κόσμο στο Regency Casino και πάμε στο διάλειμμα. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα ή όχι μηνύματα. Θα καλέσετε τη Μαριλής 287 και 3 οχτάρια για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με είσοδο στο καζίνο, και φυσικά θα παρακολουθήσετε το παιχνίδι του Δικεφάλου με την Έστερσουτ. Είσοδος φυσικά άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη, επίσημος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Άφθονη μπύρα, κληρώσεις στο ημίχρονο, δώρα, φανέλες. Ό,τι πρέπει για εμάς θα δουλεύουμε. Και θα διάλειμμα και θα διασκεδάζουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με Σουηδία. Ασυγκράτητη είναι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο 107,4, στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Πάμε κατευθείαν Σουηδία, γιατί δεν κρατιούνται, έτσι. Ναι, ας πάμε, ας καλησπερίσουμε Σταύρο Κόλκα. Νομίζω ότι είναι τόσο πολύ το κρύο που θέλουν να επικοινωνήσουν για να πάνε να κάτσουν κάπου εσωτερικά. Να τελειώνουν. Ισχύει. Να πούν ό,τι είναι να πούν. Όχι, είναι μαλάκος, εντάξει. Σταύρο, ξεκινάμε με μία ερώτηση κομβική. Είναι το Έστερσουτ η Καστοριά της Σουηδίας? Εντάξει, το απομείνος κλαίω, όπως το είπε, εντάξει, μιλάμε τώρα στην Καστοριά του μεταξύ, το ένα σπίτι πάνω στο άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει, και εδώ είναι ο καθένας στη βίλα του. Δηλαδή καμία σχέση. Φτώχεια και φιλότιμα. Μέσα στο πράσινο, και εδώ έχει πάπιες, αλλά εδώ οι πάπιες τρώνε σε καθαρά νερά, εκεί είναι λίγο πιο άσχημα τα πράγματα για τις πάπιες. Χήνες έχει. Τώρα εδώ καθόμαστε μπροστά στη λίμνη, σε ένα παγκάκι. Ναι, κανονικά. Θα επιστρέψεις άλλος άνθρωπος δηλαδή, ήρεμος, πράος, λογικά. Πραγματικά εδώ δεν πρέπει να έχει νευριάσει ποτέ κανείς. Αυτή όντως εκεί πέρα πάνω. Δεν πρέπει να... Εντάξει, αυτοί τώρα κανένα μήνα ζουν, εντάξει, γιατί το επόμενο δεν γίνεται να αφήσει το σπίτι. Νομίζω ότι ήδη ακούγεται από τη φωνή του πόσο είμαστε ήρεμος. Ναι, βλέπουμε από τις φωτογραφίες, βέβαια. Είδαμε. Όχι, έχετε δει το χάρτη? Τέρμα πάνω. Ναι. Παρά είναι λίγο... Είδαμε το βόρειο Σέλας, είδαμε πετώντας το βράδυ. Ωραία. Που λέει ο λόγος. Πώς ήταν το ταξίδι που είχε και έτσι... Πολύ γέλιο, φίλε. Πολλές αλλαγές. Το βρήκατε όμως. Πολύ εύκολα. Το βρήκαμε. Χωρίς ευτράπελα, πρόπτα, τίποτα. Κοίτα, αφού δεν χάσαμε τις εξόδους στο Μόναχο που παίρνεις τρένο για να δεις αυτή που πρέπει. Ωραία. Όλα καλά. Είχαμε χρόνο, πήγαμε με ένα τρένο στη Στοχόλμη γιατί είχαμε αναμονή 180 χιλιόμετρα την ώρα πήγαινε. Το τρένο που έχουν μόνο για το αεροδρόμιο πόλη. Εντάξει. Το καθημερινό, έτσι. Άλλο, ναι. Ναι, δεν κάνει κάτι άλλο. Χάνει ένα στο τρένο. Και δεν ευρειάζει. Και λέει, γιατί δεν ευρειάζει αυτός? Και όταν το χάνουμε εμείς το απόγευμα, στην επιστροφή, το επόμενο γράφει σε 6 λεπτά. Γράφει το διάλογο. Ωραία. Και δεν έρχεται σε 6 λεπτά. Και που είναι στα 5, λέει 1,5. Ήρθε και πιο γρήγορα. Παρεξηγήθηκε, ναι, που ήταν 5 λεπτά. Που λίγο στραβώσατε εσείς. Ναι, όχι. Δεν αντιδράσαμε. Λέμε, εντάξει. Ναι. Θα έρθει. Πάντως, σχολιάζαμε το ότι αυτή η διαφορά θερμοκρασίας,
Από τη στιγμή που γίνεται από τη ζέστη στο κρύο, μάλλον δεν πρόκειται να επηρεάσει ιδιαίτερα την ομάδα. Εντάξει, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν λίγο. Τι να επηρεάσει, ίσα-ίσα. Θετικό είναι. Ναι, ναι, θετικό είναι. Πού να βάζει τον πίσω σφαλτό να τρέξει 35 βαθμούς, ενώ εδώ είναι ωραία. Θα τρέχει. Ωραία. Δεν είναι. Τα βαριά μας κορμιά είναι λίγο καλύτερα. Θέλουν τέτοιες θερμοκρασίες. Η μπάλα θέλει τέτοιες θερμοκρασίες. Αν και πολύ υγρασία τώρα μιλάμε, εντάξει. Και είμαστε μέσα σε μια λίμνη. Μάλιστα. Γιατί είναι λίμνη. Ο Τζομπατζόχου μου λέει ποτάμι. Ποτάμι που δεν κινείται το νερό. Δηλαδή δεν έχει υπάρχει τέτοιο ποτάμι ούτε στο Μεξικό. Μετά τη διαφωνία για λίμνες και ποτάμι. Γιατί θερμοκρασίες μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπερδέψει λίμνη με ποτάμι, μην τα ξέρεις. Με το θυμό. Έχουμε μπερδέψει. Στο Αστάνα. Στην Αστάνα. Ναι. Αλλά ήταν παγωμένο. Πατούσαμε μέσα. Πηγαίναμε βόλτα. Μέσα στο ποτάμι. Εδώ αυτό, αυτή η λίμνη που έχουμε μπροστά μας παγώνει το χειμώνα και κάνουν πατινάζι παππούδες. Δηλαδή, και δεν μιλάμε για καμιά λίμνη μπανιέρα. Μιλάμε πως είναι η Κασπία θάλασσα 5 χιλιόμετρα πιο μικρή. Θα μπορούσες να κάνεις άνετα και πατινάζ, τουλάχιστον μια έτσι μα βόλτα. Μα πατινάζ σου λέω κάνουν το χειμώνα. Ναι, για σένα λέω, για σένα τώρα εκεί. Εγώ τώρα θα κάνω μια βουτιά, περιμένω να κλείσουν. Α, γι' αυτό ήθελες γρήγορα να βγεις. Σταύρο, για τι θερμοκρασίες μιλάμε τώρα, ας πούμε, πόσους βαθμούς έχετε εκεί? Α, τώρα να έχει 12. 12. 7, 8. Εσένα σε είδα στη φωτογραφία με μακρύ τζιν, ζακέτα, ο άλλος με βερμούδα δίπλα σου. Πώς την πάτησε έτσι? Είχαμε κατέβει για το αεροπλάνο και την ώρα, όπως η ομάδα, Ελενίτσα. Ναι, η ομάδα τους είδαμε, βερμούδες έρχονται. Αυτό σχολιάζαμε κι εμείς. Πώς φύγανε έτσι, ναι. Ναι, δηλαδή θα κατέβουν εδώ και θα δουν, θα πούνε το Χριστό Φαντάρο. Από είναι τεράστια διαφορά. Ναι. Από τους 30 φεύγα στους 5 που θα βγουν αυτοί το βράδυ. Όπως είπαμε και ο Γρηγόρης Σταύρο, εκεί τους περιμένει το πουλμανάκι. Στα 3 λεπτά που θα κάνουν την έξοδο, δεν θα πάθουν και τίποτα. Θα μπουν στο πουλμαν κατευθείαν ξενοδοχείο. Δεν σε παίρνει λεωφορείο από το πλάνο, με το πόδι πας μέχρι μέσα. Α, δεν θα ταλαιπωρηθούν. Εντάξει, ωραία, δεν πειράζει. Ας υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής αναγκαστική. Στην πόλη εκεί τι γίνεται, υπάρχει προετοιμασία, υπάρχει κλίμα για το παιχνίδι? Δεν ακούς τίποτα εκτός από αμάξια. Ναι. Τα πρώτα ξεκινάνε τα βασικά. Α, τώρα είμαστε στο κέντρο της πόλης. Τι ακούς? Τίποτα. Νόμιζα είσαι κάπου μέσα, κάπου στο δωμάτιο, κάπου. Τώρα είμαστε στο κέντρο της πόλης, στη λίμνη μπροστά. Είμαστε στο Τριμπέκα. Δηλαδή, αν γίνει μανούρα εκεί, το γράφουν οι εφημερίδες. Κάποιος, αν φωνάξει κάτι στο δρόμο. Αν φωνάξει, τι θα το γράφει? Το πρώτο συλλαμβάνεται. Σίγουρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι εξηγείται και το ύφος της ανακοίνωσης της αστυνομίας, που ήταν πολύ ευγενικό εδώ στη διάθεσή σας. Αυτό που είχε γίνει χθες στο post μου, που ταγκάρω το αεροδρόμιο και μου γράφει το αεροδρόμιο welcome 12 ώρα το βράδυ, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Το έβγαλε μια κλάμα. Ναι. Γελάω μόνος μου. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Welcome, φοβερή. Είναι σαν εκείνη. Είναι θεϊστό μεταξύ. Σαν εκείνη τη κοπελίτσα δίπλα στο κήπεδο του ΠΑΟΚ πέρσι που είχε ένα γυμναστήριο. Και κάναμε κατά λάθος ένα check-in στο γυμναστήριο. Ναι. Και απάντησαν και αυτές. Ευχαριστούμε και να είστε καλά. Welcome. Ναι, αυτή ήταν απόγευμα όμως, δεν ήταν 12 το βράδυ. Ναι, αυτή πρέπει να ήταν ο υπάλληλος βάρδιας εκεί στην αλλαγή πάνω. Στέλνουμε σε πληγάνη. Είχατε βάρδια, social media, 12 το βράδυ. Σίγουρα. Ένα αεροδρόμιο που προσγειώνεται 2 αεροπλάνα τη μέρα. Πάντως με το που προσγειωθήκατε, δηλαδή από το αεροδρόμιο και ό,τι έχετε δει στην πόλη, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για και πολύ μικρή πόλη και πολύ μαζεμένη περιοχή και όλα αυτά. Ναι, απέναντι το νησί λέγεται Φρόσο, μας έχει φάει τον Μπατζόχο, το κοιτάμε, δεν του λείψει η γυναίκα, ξεκινάμε από το βασικά. Φρόσο, ε. Έτσι, Φρόσο λέγεται. Να βγει μια φωτογραφία. Ναι, θα βγει μια φωτογραφία, πρέπει να έχεις ήδη 12 φωτογραφίες με τον νησό Φρόσο. πώς το λένε. Έχει και η Κασκόλ, έστω σου ΠΑΟΚ, 12 η ώρα όμως ανοίγουν, μην κουραστούν. Η αγορά εδώ είναι 18, τους βλέπεις εκεί 10 παράψηλο πηγαίνουν για δουλειά, τα όλα μην πω τώρα που κανονικά. Η μπουτίκ 12, θα την ανοίγουμε τώρα 10 η ώρα, 12, έλα 12 και πάρε. Ανθρώπινες ώρες, Σταύρου, με αυτά είναι. Ανθρώπινες ώρες. Τι 8 και 9. Χρόνια τα λέμε. Δεν είμαι χρόνια τα λέμε, αλλά. Γι' αυτό είναι παραγωγική εκεί πάνω. Γιατί σου λέει έχει κοιμηθεί, ο άλλος έχει ξενυχτήσει, οτιδήποτε. 10 η ώρα θα πάει στη δουλειά. Τι να ξενυχτήσει, 8 η ώρα δεν βρήκαμε άνθρωπο. Ωραία. Πρέπει να είναι πολύ ζεν η κατάσταση και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να μιλά με τους τοίχους, με τις πάπιες. Είναι το ευρωπαϊκό Μεξικό, ρε. Ναι, Μεξικό, κανονικά. Μάλιστα. Εσύ, εσένα σου έδινε μια εβδομάδα εκεί. Παραπάνω δεν θα μπορούσε, θεωρώ. Τι εβδομάδα, ποια εβδομάδα? Τώρα και τρεις μέρες που είμαστε πολύ θα είναι. Πολύ, ναι. Δηλαδή η Παρασκευή πρέπει να τη μαζέψουμε τις βαρύτητες, πάμε να την κάνουμε.
Γιατί μετά κάπου η κατάθλιψη αρχίζει και σου χτυπάει λίγο την πόρτα. Άστο, εγώ δεν μπορώ εδώ. Εδώ ξέρεις πως θα μπορούσα μόνο. Ναι. Θα σου πω εγώ. Να τα είχαμε την Playmate της Σουηδίας και να ερχόντουσαν και φίλες της στο σπίτι. Μόνο έτσι. Ένα ενδιαφέρον παραπάνω θα είχε αυτό, πιστεύω, όπου και να ήσουν. Ναι, ναι, όχι γενικά και στη Γουαδελούπη, ξέρω εγώ, αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον. Ναι, ναι, αλλά σίγουρα. Εδώ, ωραία, ο μόνος τρόπος για να μείνεις είναι αυτός. Και πάλι Σταύρο, να βγεις για καφέ. Η Playmate Highlander που δεν μεγαλώνει κιόλας, εντάξει, δηλαδή, ναι. Θα είναι και αυτό ένα τέτοιο. Ωραία, εμπειρία και αυτό, άλλο ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοιες συνθήκες. Κοίτα, άμα αποκλειστώ από ομάδα που με φιλοξένει, που με καλωσόρισε το αεροδρόμιο, θα τους βάλω φωτιά, να ξέρετε, εντάξει. Δεν νομίζω ότι... Δεν υπάρχει τώρα περίπτωση να γίνει αυτό. Βαρύ, χοντρό, δίκιο έχεις. Είναι βαρύ, να ξέρετε. Δηλαδή κάτω το και το σκέφτομαι από χθες, δεν θα γίνει καμιά κέντα ρε, και να αποκλειστώ από ομάδα που με χαιρέτησε το αεροδρόμιο. Δηλαδή πραγματικά θα είναι το τελευταίο που θα αντέξω. Το τελευταίο θα λέει. Εντάξει, φαντάζομαι χθες όταν είδες το καλωσόρισμα από το αεροδρόμιο. Ζαλίστηκα. Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ζαλίστηκα κανονικά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Ευγενέστατη όλοι στο μεταξύ, μια πόπο, δεν μπορεί να φανταστείτε τώρα. Κάτι άλλο δηλαδή, ιδιαίτερο από, έτσι, από εκεί, κάτι που σας έκανε εντύπωση, αν και μπήκε και πολύ λίγο, δηλαδή μετά την ταλαιπωρία που φάγατε. Πείτε μου λίγο γιατί δεν είμαστε στον αέρα. Η Ριέκα τι έχασε. Η Ριέκα. Έχασε μαλλιά, η Ριέκα. Έχασε μια ευκαιρία, τη θυμάσαι αυτή, να με τον Κλάους στο παιχνίδι με τον Άγιεξ που βγαίνει μόνο στο απέναντι στον τερματοφύλακα. Που είναι από πλάγια θέση. Αυτή που την έστειλε από τα δεξιά. Ναι, 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 αυτήν, αυτήν. Ναι. Ίδια φάση. Ναι. Εκεί έχει και άλλα δύο τέτα τέτ, τα οποία ένα κεφαλιά βασικά και μία και ένα τέτα τέτ που το τελείωμα είναι τόσο απογοητευτικό που λες ότι όντως αυτή η ομάδα δεν έπρεπε να πάει στη Champions League. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να χάνεις τέτοια ευκαιρία σε τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Ναι, χάθηκε όμως. Ναι, ναι, χάθηκε και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε μια εικόνα με προβλήματα μεσοαμυντικά. Και σημαντικό πρόβλημα. Ναι, και σημαντικό θέμα στα αριστερά στην άμυνα, το οποίο το είδαν, το διάβασαν οι Κροάτες. Δηλαδή φόρτωσαν πολύ την πλευρά και έπαιζαν πολύ από εκεί. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τελειώματα. Ναι, και, μάλλον, και στα τελειώματα θα είδανε εμάς οι Κροάτες, θα λένε αυτοί από αριστερά στην Ελλάδα δεν, μετά την κυβέρνηση. Ναι, ναι. Πρώτη φορά αριστερά, εκεί πρέπει να έχουν πρόβλημα. Έχουν ένα θέμα. Αν φορτώστε όλοι αριστερά, ναι. Ναι, ναι, ισχύει. Τέλος πάντων. Εξαιρετικός ο Φόε όμως, έτσι, εξαιρετικός. Από καλός παίκτης, δεν λένε. Το πρώτο πράγμα που λέμε από την αρχή. Πάλι ο Χτάρης να ξέρει μπάλα. Εξαιρετικό. Εντάξει, ήρθε ο Καντουρίς, σημαντική για τον ΠΑΟΚ, σημαντική προσθήκη, δεν το συζητάμε. Εντάξει, σε μια θέση που έχουμε αγανακτήσει τόσα χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να ζητάμε ο Χτάρη με δημιουργικά χαρακτηριστικά, που κουβαλάει την μπάλα. Έχω να δω Χτάρη που να κουβαλάει την μπάλα τον Γιώργο Σκαρτάδο. Είχαμε κάποιες, ο Νομπόα δεν έπαιξε ποτέ και ο Νάτχο έπαιξε μισή σεζόν και αυτή ελάχιστα πράγματα. Και και δεν ήταν και το φόρτε το κουβάλιμα μπάλα στον Άτχο. Ναι. Παίρνουμε ένα ποδοσφαιριστή κανονικό. Πολύ καλό σε αυτή τη θέση. Εντάξει, Κάλιο αργά παρά ποτέ. Απλά έχουμε να πούμε Κάλιο αργά παρά ποτέ για άλλες τέσσερις θέσεις πλέον. Εντάξει. Και φόρε, έτσι, μετά τον Αθανασιάδη. Καλά, εννοείται τι. Πώς φτάσαμε από εκεί. Αφού διώχνει τον Αθανασιάδη, θα πρέπει να πάρει άλλο. Ναι, ναι, ναι. Άρα τώρα ψάχνει για αμυντικό χαφ. Πλάγιους δεν έχει, έτσι. Δεν έχει. Για Μάτος τι έχεις σαν backup. Μάτος backup του Κωνσταντινίδη. Αρκεί να τον ενεργοποιήσουν και να είναι σε θέση να τα αποκριθεί. Αυτό, εντάξει, γιατί είναι αν να βάζουν τον Κρέσπο δεξιά δεν έχεις. Δεν υπάρχει Κρέσπο δεξιά, ειδικά όταν είσαι σε φάση που πρέπει να διασπάσεις άμυνα. Τον Κρέσπο δεξιά θα τον βάλεις όταν σε παιχνίδι αναμονής για να δώσεις ύψος, καλύτερη αμυντική λειτουργία. Έχει λογική το Κρέσπο δεξιά. Δεν θα παίξει πρώτη φορά ο Κρέσπο δεξιά. Στη Serie B έπαιξε 2 χρόνια δεξιά με την Πάντοβα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι τι κάνεις όταν διασπάς την άμυνα, την αντίπαλη. Όταν οι άλλοι σε περιμένουν στο δικό τους μισό. Εκεί ποιος Κρέσπο. Ναι. Εκεί καλύτερα να βάλουμε την Πούντου. Πιο καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Δηλαδή να κάνεις κανένα ζάκι εκεί καραμεντή και να χάσει την ούτως ή άλλως μηδενική συγκέντρωσή του. Ωραία. Παρά να κάτσεις να... Παρά τον Κρέσπο. Και αριστερά δεν έχεις. Έχεις αντιληφθεί την πρεμούρα για Λέοβατς. Δεν είναι καλά. Ο Λέοβατς δεν είναι καλά γιατί είναι παίκτης ψυχολογίας. Όταν εσύ ποντάρεις, γι' αυτό θέταμε το ερώτημα τον Ιούνιο, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει backup του Λέοβατς ή μπροστινό του Λέοβατς. Ναι.
Εντάξει, ως ένα βαθμό. Είναι backup. Ναι, ρε Σταύρο, αλλά από την στιγμή που γκρινιάζει έχοντας ένα παίκτη ο οποίος ήρθε ως backup, αν παίρνει και μπροστινό θα φεύγει. Αυτό... Φύγει, ναι, αυτό δείχνει το ναι, χαρακτήρα του, ποδοσφαιριστή. Ναι, φέρε μου τα λεφτά που έδωσα και φύγει. Λίγο δύσκολο το κόβω, το 1,3. Αυτό τώρα με τα παράπονα των παικτών, αυτό ξέρεις γιατί γίνεται. Γιατί δεν υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Έλα εδώ αγόρι μου, τι έκανες πέρσι, 50 παιχνίδια, 5 assist. Ωραία. Με ομάδα που βγαίνει συνεχώς από τα πλάγια. Τα νούμερά σου είναι χαμηλά. Θα πάρω καλύτερο. Συμβιβάζεσαι με αυτή την ιδέα ή όχι? Δεν συμβιβάζομαι. Ωραία. 1 εκατομμύριο έδωσα στη ΔΙΕΚΑ. Από τότε έχει γίνει ομάδα Champions League. Ωραία. Από το δικό μου εκατομμύριο φέρνει τα πίσω και φύγε. Αλλά αυτό γίνεται τον Μάιο. Δεν γίνεται τον Αύγουστο. Πάντως πώς κατάφερες από το Μάιο εκεί που έλεγες ότι σου λείπουν κάποιες πινελιές γιατί υπάρχει μία βάση να δουλέψεις και να εξελίχθεις. Ναι, πώς κατάφερες όμως αυτές οι πινελιές πλέον να έχεις χτυπητά και να 9 μέρες πριν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου, έτσι? Έλατε. Ευγιάστηκες να βοηθήσεις τον Ατρόμητο να καλύψει τα κενά του. Ναι. Γιατί τώρα ο Γιαννούλης θα έπαιζε στο Λεβαδιακό. Με αυτόν τον Λέοβατς. Και ο Λέοβατς δεν θα είχε έναν 90 λεπτό ακόμη φορτωμένο σε αυτή την κατάσταση. Ο Γιαννούλης, γιατί αύριο ο Λέοβατς, αντίο ζωή. Δεν κρίθηκε από κανέναν, από προπονητή εννοώντας πάντα, και αποχώρησε. Αντιλαμβανόμενος ότι δεν θα έχει ρόλο πλέον. Εδώ φεύγει ο Σέντερ Φόρ με τον προπονητή να λέει ότι τον ήθελε. Αυτό. Ναι. Άρα δεν είναι ποδοσφαιρικά τα κριτήρια. Ναι. Γενικά. Εντάξει. Η όλη κατάσταση και το μπέρδεμα που επικρατεί από το τελείωμα της περσινής σεζόν και όλο το φετινό καλοκαίρι. Μακάρι... Εγώ θεωρώ ότι είναι το μπέρδεμα από τον Αύγουστο, τον Ιούνιο του 2016. Όταν μια ομάδα που έχει τερματίσει πρώτη στα play-off αλλάζει όλη η ομάδα. Ποιοι παίζουν από εκείνη την ομάδα, θύμισέ μου. Θύμισέ μου ποιοι παίζουν από εκείνη την ομάδα. Έχουν αντικατασταθεί όλοι. Και σταδιακά. Με πλην του Λέοβατς και του Τσίμερος. Ναι. Εντάξει. Και ο Μακ που γύρισε. Ναι, εντάξει, τώρα το Μακ δεν είναι μεταγραφή σαν ένα άλλος παίκτης. Το ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα που επέστρεψε δεν νομίζω ότι υπολογίζεται σε αυτό. Μόνο αυτοί οι δύο που είπεσαν. Όλα ξεκίνησαν από τότε. Και βέβαια δεν μας είχε απαντήσει κανείς γιατί άλλαξε η ομάδα τότε. Εντάξει. Που ήθελε 4 παίκτες πρώτης γραμμής για να πάρει το πρωτάθλημα. Έτοιμη ομάδα. Κανείς δεν μας έχει απαντήσει γιατί μονίμως αλλάζει ο ΠΑΟΚ. Εκεί που πάει να δημιουργήσει, να αποκτήσει ένα σταθερό σύνολο, να έχει κάτι σαν βάση και αλλάζει. Γιατί είναι άμπαλοι, Ελένη, τι γιατί. Άμπαλοι είναι. Παίρνουν παίκτες χωρίς να ξέρουν τι παίρνουν. Για να επανέλθουμε λίγο... Πήραν τον Μπρίκιτς, ωραία, και αναρωτιόμαστε από πέρσι τι είδανε. Πες μου ένα στοιχείο του Μπρίκιτς. Τι γίνεται με αυτό το παλικάρι, είναι ακόμη στον ΠΑΟΚ, έτσι. Πες μου ένα στοιχείο του Μπρίκιτς, ένα. Είναι γρήγορος. Το ύψος. Δύο κάτι. Ύψος. Προσωπικότητα. Έχω ένα χοντρό φύλλο. Ωραία. Για το handball τον προόριζα γιατί πιάνει όλη την εστία. Ας τον βάλουμε στο ποδόσφαιρο. Σκύβει αυτός. Δεν χρειάζεται σκύψη. Κάθεται εκεί απλά. Του δίνεις ένα χάμπουκερ. Θα τον βρει η μπάλα. Που στο handball το συζητάμε. Δεν μπαίνει γκολ ποτέ. Θα ρίξει το παιχνίδι 22-0. 23-0. Ωραία. Απλά να έχεις ένα χάμπουκερ εκεί μπροστά. Μην το πας λίγο πλάγια. Θα κουνηθεί. Ναι. Σταύρο, για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα του Αλικαντούρη. Στο γήπεδο πού τον βλέπεις, δηλαδή να χρησιμοποιείται ως τι ακριβώς? 8, ε. Στο 8, όσο είναι σε αυτή την κατάσταση ο Μπίσεσβαρ, στο 10. Ναι. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος θέλει ξεκάθαρα χρόνο. Να πάρει μπρος. Ο Μπίσεσβαρ είναι χειμερινός ποδοσφαιριστής, τα έχουμε πει αυτά. Ναι, ναι. Το παιδί δεν μπορεί τώρα στις αίσθησης. Μην το κουράζει το πουλέν μου, θα σας κυνηγάω στο Θεό. Το πουλέν μου θέλει χειμώνα, δεν μπορεί. Πάντως, ενώ περιμένουμε σήμερα την ανακοίνωση για τον Αλικαντουρί και νομίζω ότι αν ολοκυλήσουν ομαλά θα πραγματοποιηθεί όντως αυτή η μεταγραφή που κούρασε και λίγο γιατί τράβηξε χρονικά. Τα χρόνια είστε σίγουροι ποια είναι? Τι εννοείς? Ηλικία εννοείς? Διάρκεια του συμβολέου. Διάρκεια συμβολέου. Ή 3 ή 4 νομίζω. Εσύ λες ότι μπορεί να υπάρξει έκπληξη με λιγότερο. Στα τρία. Εγώ επειδή είναι ραϊόλα θα κρατήσω μια πισινή λίγο για τον χρόνο. Εγώ Πατραγά, βασικά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει συνένα. Δηλαδή θα είναι 2-1 ή 3-1. Εκείνη η ερώτηση. Μην είναι κανένα 1-2. Φαντάζεσαι. Που από αυτό θα είναι. Θα είναι τραγικό αυτό. Πάντως, αν όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξει κανένα πρόβλημα και ανακοινωθεί ο ποδοσφαιριστής, εννοείται ότι τα κενά παραμένουν και είναι πολλά. Βέβαια,
σήμερα που μιλάμε και αύριο. Μα καλύπτεις ένα, Γρηγόρη, και έχεις χάσει ήδη ένα. Ναι, ναι, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι η κουβέντα αυτή, αν όλα κυλήσουν ομαλά και με την πρόκριση, θα ανοίξει ξανά από την Παρασκευή, γιατί η πρόκριση θα δώσει μια ψυχραιμία και να κοιτάξουν λίγο την κάκιστη εικόνα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό και τα αγωνιστικά προβλήματα που έχει η ομάδα και τα πολλά κενά που υπάρχουν που πρέπει σε μια εβδομάδα να καλυφθούν. Υπάρχει κενό στην θέση του επιθετικού που το έχει πει ο προπονητής. Ευτυχώς ο προπονητής απάντησε στην ερώτηση που του κάναμε και δεν βγαίνουν τρελοί. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Λουτσέσκου να μην να κάνει δημόσια σχέση. Δεν είναι τέτοιος. Πολύ θετικό αυτό. Ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέχωρα αν είναι καλός, κακός, θα το δείξει ιστορία. Αυτό δεν το εξετάζουμε τώρα. Είναι πολύ νωρίς. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει τεράστια προσωπική περιουσία και δεν θα παίξει με την καριέρα του. Ναι, ναι. Καλώς, είναι χορτασμένος, πολύ σημαντικό αυτό. Εννοείται. Ναι. Και από παραστάσεις ναι. Και από πολλά πράγματα. Και είναι ωραίο που μιλάει, ναι. Δίνει εξηγήσεις, θα σου απαντήσει. Άρα έχουμε επιθετικό, ο οποίος θα πρέπει να αποκτηθεί. Κεντρικό αμυντικό, ναι. Που είναι μια ανάγκη που την ξέρουμε εδώ και δύο μήνες. Κεντρικό, τι δύο μήνες, εγώ. Ναι, δύο μήνες. Ωραία. Από τη μέρα που φύγει ο Τζαβέλας είναι η ανάγκη. Σωστό και αυτό. Αμυντικό μέσο, και αυτή εδώ και πάρα πολύ καιρό η προσπάθεια. Η ανάγκη αυτή είναι. Από πέρσι στο παιχνίδι των Άγιαξ που το χάνει στο παιχνίδι και δεν βάζει το εξάρι που έχει καβάντζα μέσα. Και, από τότε. Και, νομίζω... και επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα μετά. Ναι, και νομίζω ότι υπάρχει. Που κόβεται στα δύο γιατί δεν έχει εξάρι στον επαναληπτικό με τον Άγιαξ. Έχει τον Τζιόλο στον πάγκο που τον έχει βάλει στο πρώτο παιχνίδι και μετά θυμούνται ότι είναι εκτός ομάδας. Το τι ψέμα έχει υποθεί δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή είναι. Βάζει τον ανέτοιμο πίσες βάλει. Αλλαγή, κοβόμαστε στα δύο, τρώμε τον κόλλα, δύο ζωή. Από τότε ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε ξάρι. Και η περσινή χρονιά του Κάνιας, ανεξάρτητα από το πόσο καλά ή κακά πήγε, που είχε και διαστήματα με μέτρια απόδοση, έδειξε ότι έχει και θέματα με τραυματισμούς. Σε μια σεζόν που ο Πάουκ πέρσι το θέμα. Ναι, πέρσι ο Πάουκ το θέμα το έλυσε, αυτός έβγαλε τραυματισμούς. Οπότε από μόνο του δείχνει ότι δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς έτσι κι αλλιώς σε πολλά παιχνίδια. Άρα ένα μα παραπάνω. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς σε καμία θέση έναν παίκτη. Έναν μόνο. Ναι, ναι. Να έχεις backup, ναι. Μα και τώρα έβγαλε τραυματισμό ο Κάνιας. Και δεν είχες και σκεφτόσου. Άρα μιλάμε για τρεις τουλάχιστον βασικές ανάγκες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής Ελκαντουρί και το θέμα Βιερίνια, το οποίο ενώ είναι γνωστά τα οικονομικά δεδομένα και είναι θέμα πλέον απόφασης του ΠΑΟΚ, γιατί στα χέρια του ΠΑΟΚ είναι η υπόθεση. Εγώ λέω το εξής. Ο Βιερίνια θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Περιμένει τον ΠΑΟΚ. Εμφανίζεται στο ξεκούθουνο μία εβδομάδα εδώ περιμένοντας τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ κρίνει ότι τα νούμερα αυτή τη στιγμή είναι ασύμφορα. Και ίσως οι εισηγήσεις σε αυτά τα νούμερα, εδώ δεν μπορώ να κατηγορήσεις κανέναν, ωραία, κρίνεται από τους υπευθύνους ότι τα νούμερα είναι μεγάλα. Okay. Σταυρό, και τα νούμερα, εκτίμηση, τα νούμερα με τη Wolfsburg ή με τον Βιερίνια. Και τα δύο. Ναι. Ωραία, και κάνουν την εκτίμηση ότι αν περιμένουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, τα νούμερα θα μειωθούν. Θα πέσουν. Ναι, ωραία. Εδώ δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν. Όχι, όχι. Θα περιμένεις μέχρι 31 Αυγούστου. Και εκεί θα κρίνεις. Αν γίνει η δουλειά με λιγότερα λεφτά, θα πεις μπράβο στον υπεύθυνο του αγωνιστικού τμήματος, τον Μίχελ, που επιλέγει αυτή την πρακτική. Αν δεν γίνει όμως και αναγκαστείς να πληρώσεις τα ίδια λεφτά ή δεν τον πάρεις, που εκείνο είναι το πιθανότερο σενάριο, να μην τον πάρεις, αν μείνουν στα ίδια λεφτά, τότε θα πεις ότι δεν έχει καλή διαχείριση. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι, ναι. Συμφωνώ 100% και επίσης υπάρχει άλλη μία παράμετρος, γιατί αυτό δεν ξέρω αν το σκέφτονται πολλοί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ναι, μεν ο ποδοσφαιριστής θέλει σαν τρελός να έρθει στη Θεσσαλονίκη και θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Δεν το έχω συναντάς και πολύ εύκολο αυτό. Άντε και με την υπόθεση του Μάκμπερ να έγινε αυτό. Εννοείται, γιατί ρίχνει το επίπεδο του, το ξέρουμε. Δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ αυτό, με το λίγο πρωτάθλημα έχει να κάνει. Απλά. Νομίζω ότι υπάρχει και μία πληροφόρηση η οποία είναι αρκετά έγκυρη και σοβαρή, ότι για το Βιερίνια υπάρχει και άλλη ευρωπαϊκή ομάδα που ενδιαφέρεται. Και αν όντως είναι αυτή η γαλλική ομάδα που λέγεται ότι ενδιαφέρεται, είναι. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει μόνος του και ο ΠΑΟΚ έχει έναν αντίπαλο ο οποίος τα λεφτά μπορεί να τα δώσει και στο Βιερίνια και στην ομάδα και κάλλιστα μπορεί να χάσει τον ποδοσφαιριστή. Μα θα προκύψουν αντίπαλοι για τον Βιερίνια, λογικό. Εντάξει. Δεν είναι. Εννοείται ότι αν ο Βιερίνια ήθελε να μαζέψει προτάσεις, θα το είχε κάνει. Ναι, ναι, ναι. Η Βιερίνια θέλει να γυρίσει εδώ. Απλά εγώ το βάζω, ναι, αυτό σαν παράμετρο, τέλος, ναι, περισσότερο, ναι, γιατί. Και αυτό, όταν θα περιμένεις χρονικά, μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι, το βάζω περισσότερο σαν παράμετρο, γιατί δεν. Τον χάσαμε. Τον χάσαμε.
Ας κάνουμε εντάξει, μία προσπάθεια πάμε... να κλείσουμε, όχι. Όχι, όχι, τον πάρουμε μετά τις διαφημίσεις. Ναι. Ωραία, εντάξει, άρα πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να έτσι κλείσουμε αυτή την κουβέντα με τον Σταύρο. Και... Να μας πει και για τις γιγαντοθόνες που βλέπω εδώ στο ΠΑΟ 24 που έχουν στηθεί στην κεντρική πλατεία λογικά στο Έστερσουτ. Και να αποχαιρετήσουμε γενικώς τον Σταύρο, τον οποίο θα τον ακούσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να θυμίζουμε στείλε μόνο... κόσμο στο Regency. Ναι, να θυμίζουμε ότι παίρνετε κανονικά τη Μαριλής στο 2-31-0-287-38. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλους εσάς που θέλετε να δείτε το παιχνίδι της Έστερσουτς με τον ΠΑΟΚ στο Θέατρο Βεργίνα. Μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με είσοδο στο καζίνο, απεριόριστη μπύρα και κληρώσεις στο ημίχρονο για ταξίδια, αυθεντικές φανέλες του ΠΑΟΚ και πολλά άλλα δώρα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε άτομα τα οποία είναι άνω των 21 και χρειάζεται εννοείται και επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Μιλάμε για έναν χώρο στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη που είναι ο επίσημος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και για όσους δεν κληρωθείτε ή προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας μόνο με 6 ευρώ από το καζίνο όλο το 24ωρο και από τα καταστήματα Media Markt και 7 Spots αλλά και διαδικτυακά από το viva.gr. Ξαναλέω, όσοι θέλετε να κερδίσετε μία από αυτές τις 30 διπλές προσκλήσεις μπορείτε να καλέσετε στη Μαρινής στο 2-31-0-287-38. Παίρνουμε μια μικρή παράταση για να ξανακαλέσουμε τον Σταύρο. Ναι, για δύο ναι. λεπτάκια να κλείσουμε. Οπότε θα πάμε σε λίγο στο διάλειμμα. Σε βρήκαμε σε ένα πιο γλυκιά και πιο ευγενική από τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Για αυτόν τον λόγο. Μας κάνει στα χατήρια. Τώρα, λίγο. Το Σταύρο για δύο λεπτάκια. Δευτερόλεπτα. Προφανώς μετά δεν έτσι, μπορεί. Θες να σου κάνουμε και σχηματάκια, θες να κάνουμε. Α, όχι, δεν πήγε σχηματάκια. Και Δημήτρη Τζορμπατζόκλου θα του ακούσουμε και του δύο στην συνέντευξη τύπου του Ράσβαν Λουτσέσκου. Τι ώρα? 8 παρατέταρτο. Ωραία. Τον έχουμε? Μήπως τον ακούμε τώρα? Σταύρο, μας ακούς? Έλα. Αυτό που λέγαμε για... αυτό που σας έστειλα στο Messenger τώρα. Ναι. Κοιτάξτε το λίγο να γίνει όπως πρέπει. Και στείλτε το μου πριν screen μετά. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Αυτό που απλά λέγαμε σαν διευκρίνηση, σαν επιπλέον παράμετρο, είναι το ότι αυτή η προσπάθεια να παίξει ο ΠΑΟΚ με τον χρόνο που παίζει και με τη φωτιά και το, αν το κάνει συνειδητά, ok, απλά να ξέρει όπως είπες και εσύ ότι αν δεν καταφέρει να πάρει τον Βιερίνια, θα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα επικοινωνιακά, γιατί θα είναι μία ήττα για την ομάδα. Γιατί αυτή η μεταγραφή τη θέλει πολύ ο κόσμος και γιατί είναι και μια μεταγραφή που στο τέλος θα βοηθήσει και πάρα πολύ. Και η παράμετρος ότι ο Βιερίνια δεν παίζει στην ομάδα του, αλλά είναι ένα όνομα που απασχολεί ευρωπαϊκούς συλλόγους, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι σε αυτές που θα πρέπει να μετρήσει ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν παίζει και τόσο μόνος του. Ναι, ο παίκτης θέλει να γυρίσει για 1 εκατομμύριο λόγους, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι επαγγελματίας. Και δεν είναι 35, είναι 31. Έχει 4 χρόνια στα οποία μπορεί να διεκδικήσει και συμμετοχή με την Εθνική Πορτογαλίας και να παίξει ποδόσφαιρο σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εγώ ξέρω ότι οι εισηγήσεις πάντως τα τελευταία μήνυμα ήταν αρνητικές. Τώρα από εκεί και πέρα. Αρνητικές στα νούμερα, με πρόφαση τα νούμερα, εντάξει. Και μια ερώτηση εδώ από τον φίλο 316. Μήπως προορίζουν τον ΜΑΚ για αντικλάους και πάνε για Βιερίνια? Τον ΜΑΚ για αντικλάους. Νομίζω πως όχι. Όχι, και το διευκρίνησε. Πιο κοντρολαρισμένο παίχτη ψάχνουν. Και το διευκρίνησε και ο Λουτσέσκου, γιατί είπε ότι τον ΜΑΚ τον υπολογίζω για τη θέση, αλλά χρειαζόμαστε σίγουρα επιθετικό, γιατί δεν μπορούν να μας φτάσουν ο Πρίγιοβιτς, ο ΜΑΚ και ο Κουλούρης. Με χαρακτηριστικά αλλά κλάους. Τι άλλο να πει ο Λουτσέσκου? Ο Λουτσέσκου παίζει με χαρακτηριστικά αλλά κλάους. Εγώ νομίζω ότι εννοεί μόνο το κομμάτι pressing. Ναι. Γιατί δεν το προσφέρει ο Πλίγιοβιτς. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως τα χαρακτηριστικά δεν μπορεί να είναι το συνδυαστικό ποδόσφαιρο του Κλάους που έχει βελτιωθεί με ένα οδέν το επίπεδο. Ωραία. Ο Λουτσέσκου ψάχνει έναν επιθετικό δεκάρι για να παίξει αυτό το 4-4-1-1. Πιο κοντρολαρισμένο παίχτη. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι να προσθέσεις, για να πάμε και εμείς σε διάλειμμα. Μια τελευταία ερώτηση. Κάτι γιγαντοθόνες βλέπω στην κεντρική πλατεία εκεί στο Έστερσουτ. Ετοιμάστε για το μεγάλο πανηγύρι, έτσι. Κανονικά. Μέσα από το ΠΑΟΚ 24 υπάρχει υλικό από τους απεσταλμένους μας. Θα δείτε φωτογραφίες από την κεντρική πλατεία. Ετοιμασίες για το μεγάλο παιχνίδι. Δεν έχετε ξαναδεί τον Τζορμπατζόγλου έτσι. Νομίζω ότι από το πολύ το κρύο έχει εκφραστεί με τέτοια παρόρμηση. Δηλαδή, βίντεο μόνο του να λέει τέτοια πράγματα αποκλείεται. Λοιπόν, φιλιά, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε στην πορεία της ημέρας και με τους δύο και με τις συνεντεύξεις πολλά περισσότερα στην συνέχεια της εκπομπής μας. Έτσι? Ναι, ναι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και μείνετε συντονισμένοι εννοείται, γιατί υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Δεν έχουμε τελειώσει με το κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Επιστρέψαμε. 1:15 πήγε έτσι ο Σταύρος.
άμα ο Σταύρος τον βγάλεις από το εξωτερικό και σου μιλήσει για την πόλη, ο απόλυτος τουριστικός οδηγός θα σου πει τα πάντα. Του έκανες βασικά τρίπλα, γιατί ναι, τον πήγες στα θέματα που σκάει. Δηλαδή με το που έκανες την αλλαγή στην κουβέντα και ανοίξατε πιο αγωνιστικό ζήτημα, δεν τελείωνε η συζήτηση, τρεις εκπομπές να υπήρχαν ακόμα. Κοίταξε, τον Σταύρο όταν τον έχεις απεσταλμένο κάπου, πρωτίστως θα τον ρωτήσεις για την πόλη. Είναι ο απόλυτος τουριστικός οδηγός. Τι κάνει εκεί, τι συνάντησε, τι κόσμο έχει, θα σου πει τα πάντα. Αφού λοιπόν ξεμπερδέψουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα για μένα, το πώς ήταν το ταξίδι, τι απρόπτα τους έτυχαν, όπως αυτό με το welcome στο αεροδρόμιο, δεν υπάρχει. Κατόπιν λοιπόν θα μιλήσουμε αγωνιστικά. Ναι, μια συζήτηση που δεν τελειώνει ποτέ. Σίγουρα θα έχει και απρόπτα που δεν λέγονται στον αέρα. Σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει ταξίδι των δυο που να μην έχει απρόπτα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο πρόγραμμα της ημέρας, ναι, και να κάνουμε μια αναφορά περισσότερο έτσι για να έχει και ο κόσμος εικόνα, γιατί έχει ενδιαφέρον να είναι και συντονισμένοι στον Λίμπερο για να πάρουν κλίμα από όλα αυτά που θα υποθούν σήμερα. Αυτό που τονίζαμε και νωρίτερα, ότι μετά την άφηξη της αποστολής του ΠΑΟΚ, την οποία την περιμένουμε σε λίγο, φαντάζομαι δεν θα αργήσουν και πάρα πολύ για να μας ενημερώσουν έτσι για την άφηξή του στο Έστερσουντ. Η ομάδα θα πάει στο ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλήξει, γιατί θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το χρόνο που έχει και ξεκούραση και για φαγητό. Το απόγευμα όμως το πρόγραμμα είναι αρκετά γεμάτο. Στις 7 παρατέταρτο, στις 8 παρατέταρτο, θα υπάρξει συνέντευξη τύπου εκτός από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Περιμένουμε και ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα εκπροσωπήσει και τους συμπαίκτες του. Θα γίνουν καθιερωμένες δηλώσεις και θα δοθούν και απαντήσεις με αφορμή τον αυριανό αγώνα. Και αργότερα, υπάρχει μισή ώρα αργότερα, 8 και 4, όλες οι ώρες είναι Ελλάδας, η προγραμματισμένη προπόνηση στο γήπεδο των Σουηδών. Είναι μια ευκαιρία για την ομάδα ουσιαστικά να αντιληφθεί τις συνθήκες τις οποίες θα κληθεί να πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους του Europa League, και νομίζω ότι όπως συνηθίζεται και αυτή η προπόνηση θα είναι τα πρώτα της λεπτά ανοιχτή για τους εκπροσώπους του τύπου. Στην συνέχεια βέβαια υπάρχει αναγκαστικά έτσι αυτό το διώξιμο για να μπορεί να κινηθεί και πιο ελεύθερα ο προπονητής. Άρα είναι σίγουρα μια πολύ γεμάτη ημέρα, μια ημέρα η οποία είναι αρκετά κουραστική για την ομάδα και νομίζω ότι άπαντες, κυρίως μιλώντας για τους ποδοσφαιριστές, γιατί αυτοί πρέπει να προφυλαχτούν, θα κοιτάξουν να κάνουν τα απολύτως απαραίτητα για να μην επιβαρυνθούν επιπλέον. Τώρα, γεμάτη θα είναι η μέρα, γιατί θα έχουμε και νεότερα στο θέμα του El Kandouri, έτσι. Ναι, και εγώ εκεί θα πήγαινα. Βεβαίως. Έχουμε από τη μία τα αγωνιστικά, τα pre-game θέματα τέλος πάντων για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του δικεφάλου στην Σουηδία. Αλλά εδώ πίσω τα μεταγραφικά ζητήματα της ομάδας τρέχουν κανονικά. Ο El Kandouri βρίσκεται από χθες το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη και σήμερα η μέρα του ανήκει. Του ανήκει γιατί το πρωί θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και νομίζω ότι είναι θέμα τυπικών λεπτομεριών για να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο που του προσφέρει ο ΠΑΟΚ και φυσικά να ανακοινωθεί και επίσημα. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που σχολιάζαμε και πριν με τον Σταύρο, να δούμε τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου. Επίσης, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν και από την Ιταλία αλλά και από εδώ από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή για ένα ποσό της τάξης των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το αντίστοιχο ποσό που είχε δώσει και η Έμπολη και γι' αυτό το λόγο οι Ιταλοί είναι ικανοποιημένοι, παρότι μιλάνε για μια απώλεια πολύ σημαντική ενός πολύ καλού ποδοσφαιριστή. Και επίσης, τεράστιο ενδιαφέρον από τους Ιταλούς για το μέλλον του Μαροκινού. Ήδη από χθες υπάρχει μεγάλη αναδημοσίευση των φωτογραφιών του από την άφηξη στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ενδιαφέρον και για το συμβόλαιό του και για την ομάδα στην οποία θα αγωνίζεται, όπως όλα δείχνουν, τα επόμενα χρόνια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει γκέλο στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Λογικό είναι, έχει γράψει τη δική του πορεία, έχει ένα γεμάτο βιογραφικό στο καμπιονάτο. Και έτσι λοιπόν εξηγείται και δικαιολογείται το ενδιαφέρον των Ιταλικών μέσων όλο αυτό το διάστημα και το προηγούμενο, γιατί οι Ιταλοί από την πρώτη στιγμή εμφανίστηκαν σίγουροι, πεπισμένοι ότι ο ποδοσφαιριστής θα μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, θα αγωνιστεί με τα χρώματα του δικεφάλου. Βέβαια, η συγκεκριμένη μετακόμιση, μετακίνηση, αν θέλεις, τράβηξε λίγο παραπάνω από όσο εμείς υπολογίζαμε, από όσο περιμέναμε. Αυτό πήγαινα να πω τώρα, ότι υπάρχει και σε αυτό μία εξήγηση και είναι νομίζω αρκετά πιστική. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει στη διαδικασία να ανοίξει παρτίδες με έναν μάνατζερ ο οποίος είναι
πολύ διάσημος και πολύ δύσκολος. Κεντρικός, ιδιότροπος, αλλά από τους μεγαλύτερους ατζέντιδες στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο ποδόσφαιρο. Και είναι θετικό το γεγονός ότι έχει ανοίξει μια τέτοια πόρτα, γιατί ουσιαστικά... Γιατί μεγάλες ομάδες, τα ναι, επαγγελματικά κλαμπ... Είναι μια κίνηση στην οποία μπορεί να προσβλέπει και σε άλλα πράγματα αργότερα, μπορεί να έχει μια συνεργασία και με το συγκεκριμένο, ενδεχομένως και για περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα θέλει να πουλήσει. Το έχει κάνει και ο Ολυμπιακός με πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο με αυτόν και με άλλους μάνατζερ, ή μπορεί μέσα από το δίκτυο του συγκεκριμένου αργότερα, αν όντως υπάρξει συνεργασία, να προσελκύσει και άλλους παίκτες. Αλλά όλα αυτά στην πρώτη φάση συνεπάγονταν τις πολλές διαπραγματεύσεις για την υπόθεση του Λεκαντουρί. Και επειδή ο Ραϊόλα είναι ένας πολύ δύσκολος μάνατζερ για να πετύχει αυτό που θέλει εκείνος και ο πελάτης του, δεν είναι καθόλου υπερβολικό να πούμε ότι αυτή η κολλησιεργία και η καθυστέρηση και το γεγονός ότι το θέμα με τα γραφικά τράβηξε αρκετές ημέρες εξηγείται σε μεγάλο βαθμό και γιατί υπήρχαν κάποιοι όροι που θα έπρεπε να αποδεχτεί ο ΠΑΟΚ και να γίνει μια διαπραγμάτευση τέλος πάντων για να φτάσουν σε ένα κοινό τόπο και να μπορέσουν να μιλήσουν για μεταγραφή. Νομίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε όντως μεγάλη δυσκολία και είχε κολλήσει το θέμα της μεταγραφής του Μαροκινού. Το θετικό είναι ότι μιλάμε για έτσι αίσιο τέλος και σε αυτές τις συζητήσεις. Έστω και αν τράβηξε δύο εβδομάδες ή 5 με 7 μέρες παραπάνω από ό,τι υπολογίζαμε, γιατί ο παίκτης αναμενόταν την προηγούμενη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη, αλλά όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, όταν μπαίνεις σε διαπραγμάτευση με ποδοσφαιριστές που εκπροσωπούνται από τον Μίνο Ραϊόλα, μπαίνεις σε παιχνίδια τακτικής, σε παιχνίδια υπομονής, αναγκάζεις και τα υπομένεις. Και πάντα υπάρχει και αυτή η δυσκολία ότι όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής από υψηλότερο επίπεδο σε τόσο καλή ηλικία, χωρίς να έχει ούτε έτσι, δεν το συνοδεύουν ιδιαίτερες ιστορίες για έναν πολύ περίεργο χαρακτήρα. Δεν τον συνοδεύουν άλλες περιγραφές για προβλήματα μέσα στην ομάδα ή για προβλήματα τραυματισμών. Ένας κανονικός ποδοσφαιριστής στα 27 του, που είναι πραγματικά μια κίνηση υπέρβαση για τον ΠΑΟΚ και για το ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι η ομάδα που θέλει να κάνει αυτή την κίνηση υπέρβαση είναι αναγκασμένη να το παλέψει μέχρι τέλους και να δεχτεί ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό τα τερτύπια της άλλης πλευράς στις όποιες διαπραγματεύσεις. Τώρα, εντάξει, θα δούμε και μετά από αυτήν τη μεταγραφική κίνηση το τι άλλο θα συμβεί, γιατί... Το θέμα είναι να μην μείνει στην υπόθεση Ελκαντουρί ο ΠΑΟΚ. Σαφώς πρόκειται και για μια αρκετά καλή κίνηση, για μια δυνατή κίνηση από πλευράς δικεφάλου. Ωστόσο, μία και μόνο κίνηση δεν αρκεί. Είναι ένα παζλ το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί. Υπάρχουν κενά, υπάρχουν αδυναμίες. Τα είπαμε και προηγουμένως και με τον Σταύρο και μαζί σου. Χτυπητές αδυναμίες που θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε έχοντας 2-3 πράγματα τα οποία έπρεπε να διορθώσει, 2-3 πράγματα στα οποία έπρεπε να ενισχύει. Και ξαφνικά, 9 μέρες πριν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου, αυτά τα κενά είναι πολλά περισσότερα και νομίζω ότι το puzzle έχει περισσότερα κενά από ποτέ στην παρούσα φάση. Και σε συνέχεια της κουβέντας που κάναμε για την υπόθεση Βιερίνια, νομίζω ότι μετά από 10 ημέρες με το καλό, όταν θα μπορεί να γίνει ένα πρώτο ταμείο από τη στιγμή που θα έχει ολοκληρωθεί και η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένει ο ΠΑΟΚ ή να μετράμε και εμείς την περίοδο με τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, ακόμα και αν όντως μπορεί να υπάρξουν και κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, αλλά χωρίς να το οριοθετούμε τόσο πίσω, εκεί θα μπορεί να γίνει και ένα ταμείο για το αν σε αυτό το δεκαήμερο που θα έχει το τελευταίο των μεταγραφών ο ΠΑΟΚ είναι κερδισμένος από την επιλογή του να κυνηγήσει μέχρι τέλους περιπτώσεις παικτών που είναι από το πάνω ράφι, που είναι από καλύτερο πρωτάθλημα, που θέλουν περισσότερα λεφτά και θέλουν να ρίξει λίγο τις απαιτήσεις του, ή αν αυτή έτσι, η επιλογή στις μεταγραφές του έχει γυρίσει μπούμεραν και θα έχει μείνει με βασικά κενά. Πάντως, άνθρωποι έτσι, κοντά στο περιβάλλον της ομάδας περιγράφουν μια κατάσταση στην οποία είναι αρκετά κοντά σε ακόμα δύο μεταγραφικές κινήσεις ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι αυτό επειδή έχει ακουστεί και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Δεν έχει τα χρονικά περιθώρια. Οπότε μπορεί να είναι 1-2 μέρες, όντως, γιατί δεν έχει τα χρονικά περιθώρια για να πάρεις παράταση ή για να τοποθετήσεις τις διαπραγματεύσεις την επόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Ελκαντουρί, ο οποίος ήρθε χωρίς τον Μίνο Ραϊόλα. Έτσι, τον περιμένουμε και τώρα. Ναι, γιατί έχω την εντύπωση ότι αν ήταν και ο Ραϊόλα μαζί του, θα ήταν ένα κομμάτι οι φωτογραφίες
για τον ποδοσφαιριστή και άλλο ένα κομμάτι οι φωτογραφίες και η απέτηση, έτσι, η προσπάθεια για κάποιο σχόλιο από την πλευρά του μάνατζερ. Νομίζω ότι ο Ραϊόλα θα συγκέντρωνε πάνω του περισσότερα φώτα από τον Ελ Καντουρί, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σεμνός κατά την άφηξή του. Φυσικά δεν έκανε δηλώσεις, λογικό είναι, δεν έχουν πέσει ακόμη υπογραφές, δεν συνηθίζεται να τοποθετούνται προτού πέσουν οι υπογραφές. Τον υποδέχθηκε εκεί ο Λούμπος Μίχελ, ο οποίος ήταν από νωρίς στο αεροδρόμιο. 7 η ώρα έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία από μέσω Μιλάνου. Αρκετός κόσμος του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο, αρκετός κόσμος. Έγινε αντιληπτή η παρουσία του, και με το που έγινε αντιληπτή η παρουσία του έπεσαν πάνω του για φωτογραφίες, για μια selfie όλοι. Φυσικά δεν χάλασε κανένα χατήρι, πολλές κάμερες, πολλά τα φωτογραφικά φλάσσο, το αντιλαμβάνεται κανείς και από τα βίντεο που υπάρχουν έτσι και στο ΠΑΟΚ 24 και στο Λίμπερο, ότι ο Μαροκινός τράβηξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των media, ήταν αρκετοί εκεί και τον περίμενα, ήταν εκεί και ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος έσπευσε κοντά του προκειμένου να τον υποδεχτεί με την σειρά του. Ο Ελ Καντουρί μπήκε στο βανάκι, στο αυτοκίνητο μάλλον, το οποίο είχε ετοιμάσει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ μαζί με τον Λούμπος Μίχελ, και αναχώρησαν. Μέχρι αργά το βράδυ δεν προέκυψε κάτι αναφορικά με τον Μαροκινό. Νομίζω ότι σήμερα είναι η μέρα εξελίξεων, σήμερα είναι η μέρα ανακοινώσεων για τον 27χρονο, ο οποίος βρίσκεται κάποια στιγμή, τώρα αργότερα σήμερα το μεσημέρι, φαντάζομαι ότι. Ναι, θα υπάρξει και αυτή η ανακοίνωση που θα λύσει και σε εμάς τις τελευταίες απορίες που έχουμε σχετικά με τη συμφωνία για τα επόμενα χρόνια, πόσα θα είναι αυτά. Και γενικά νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα ασχοληθούμε περισσότερο και με τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τον ποδοσφαιριστή. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση ετοιμότητάς του είναι σε πολύ καλό βαθμό, γιατί έκανε κανονικά προετοιμασία με την πρώην ομάδα του και όλες οι ιταλικές αναφορές που ήταν και πάρα πολλές από ένα σημείο και μετά και πολύ κουραστικές περιέγραφαν ότι είναι σε θέση να αγωνιστεί, ναι, και το ότι προετοιμάζεται κανονικά, ναι, και ότι είναι και μια απώλεια ενός παίκτη που είναι πολύ ικανός και πολύ ποιοτικός, αλλά το εξισορροπούσαν με την ανάγκη που είχε η έμπολη να πάρει και κάποια χρήματα, και αντιλαμβάνονταν και το γεγονός ότι και εκείνος δεν ήθελε να πέσει αγωνιζόμενο στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Εντάξει, από εδώ και πέρα είναι μια μεταγραφή πραγματικά πολύ μεγάλη, μιλώντας για τις περγαμηνές με τις οποίες έρχεται ο παίκτης, και απλά από εδώ και πέρα με έτσι ψυχραιμία και υπομονή θα πρέπει οι άπαντες να κρίνουμε και να δούμε αν όντως και μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει την διαφορά. Αυτό ακριβώς, όπως είπες και εσύ, οι περγαμηνές υπάρχουν, το βιογραφικό είναι καλό, αλλά από εκεί και πέρα καθρέφτης και των δύο είναι ο αγωνιστικός χώρος, είναι το χορτάρι, και εκεί λοιπόν θα κριθεί και ο Ελ Καντουρί. Σαφώς το όνομα προκάλεσε έτσι μεγάλη ικανοποίηση και μεγάλη χαρά, αλλά νομίζω ότι η συνέχεια πρέπει να είναι ανάλογη, τουλάχιστον σε αγωνιστικό επίπεδο. Σαφώς μας έχει μείνει και το κομμάτι του Κλάους, το οποίο δεν σχολιάσαμε. Είχαμε και πρώτες δηλώσεις του Στέφανου Αθανασιάδη, τον αποχαιρετισμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και φυσικά το δικό του συγκινητικό μήνυμα, το οποίο, εντάξει, κάτι μπήκε στο μάτι μας χθες διαβάζοντάς το. Ψέματα δεν θα πούμε. Είναι αυτή. Ό,τι πιο παοκτσίδικο, ναι, μπορούσε να γράψει ο αρχηγός του δικεφάλου στο αντίο του. Είναι μια περίπτωση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο συνέστημα, και ακόμα και αυτοί που έκαναν πολύ έντονη κριτική στον Αθανασιάδη και είναι ικανοποιημένοι με τη φυγή του ποδοσφαιριστή, γιατί θεωρούν, με αγωνιστικά κριτήρια, μιλάω σε αυτούς που έτσι είναι σε λογικά πλαίσια όλα αυτά που έχουν αναφέρει, νομίζω ότι και ακόμα και αυτοί δεν μπορεί να έχουν μείνει ασυγκίνητοι σε αυτή την ανάρτηση, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η σχέση είχε πολύ συνέστημα και δεν ήταν απλά μια σχέση ενός ποδοσφαιριστή με μια ομάδα. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια στα οποία αγωνιζόταν ο Αθανασιάδης και πολλά τα χρόνια στα οποία βοηθούσε πολύ την ομάδα του. Θα τα πούμε όμως στην πορεία της εκπομπής για τον Στέφανο Αθανασιάδη. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Πήγαμε 1:30. Ναι. Έχουμε και πάλι αυτόν τον διαγωνισμό ο οποίος τρέχει. Μπορείτε να παίρνετε στη Μαριλίζ στο 2310287 και 38. Να υπενθυμίσω ότι έχετε τη δυνατότητα να δείτε το έστερσο της ΠΑΟΚ στο θέατρο Βεργίνα. Μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με είσοδο στο καζίνο, απεριόριστη μπύρα και κληρώσεις στο ημίχρονο για ταξίδια, φοιτητικές φανέλες του ΠΑΟΚ και πολλά άλλα δώρα. Το τηλέφωνο, ξαναλέω, είναι το 231 0287 και 38. Και μιλάμε
για το Regency Casino Θεσσαλονίκη που είναι επίσημος χορηγός και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής του ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, επιστρέφοντας και μπαίνοντας στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, νομίζω ότι έχοντας μιλήσει αρκετά για τα αγωνιστικά ζητήματα, θα είχε ένα ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα μία έτσι σύνδεση με την Σουηδία, να πάρουμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και να προχωρήσουμε λίγο σε μια κουβέντα περισσότερο για τα αμιγώς αγωνιστικά ζητήματα, δηλαδή πόσο Λουτσέσκου σε αυτή τη τριάδα πρώτων αγώνων του θα κληθεί να διαχειριστεί το τρίτο παιχνίδι, και είναι μια διαχείριση συνολικά τριών αγώνων νομίζω, γιατί προηγήθηκε το παιχνίδι με την έστρεψη του στην Τούμπα. Η πρεμιέρα του Λουτσέσκου στον πάγκο του Δικεφάλου, βεβαίως. Που ίσως ήταν από τη μία το πιο εύκολο παιχνίδι, γιατί δεν ήταν τόσο επιβαρημένοι οι ποδοσφαιριστές, είχαν διάστημα να ξεκουραστούν. Από την άλλη, βέβαια, ήταν και μόλις 6 μέρες στον πάγκο Λουτσέσκου. Ναι, υπήρχε αυτή η δυσκολία. Απλά εγώ το λέω περισσότερο σε επίπεδο διαχείρισης. Ταυτόχρονα όμως, επειδή μιλούσαμε για διαχείριση, ο προπονητής είχε στο μυαλό του και τα επόμενα παιχνίδια. Άρα θα είχε και στον πρώτο αγώνα έτσι, υπόψη του το ποιους θα πρέπει να χρησιμοποιήσει με βάση και τις επιλογές του στο επόμενο παιχνίδι με το Λεβαδιακό που έγινε και τώρα σε αυτό που είναι να γίνει αύριο. Οπότε θα τον έχουμε σε δύο λεπτά τον Τζόρμπα. Τώρα έχω την εντύπωση ότι θα δούμε κάποιες αλλαγές συγκριτικά με την... Με το μάτς με τον Λεβαδιακό, σαφώς και θα δούμε αλλαγές. Έχω την εντύπωση ότι στο μάτς με τον Λεβαδιακό προχώρησε περισσότερο σε μια διαφοροποιημένη ενδεκάδα από ότι σε αυτό με της Ευρώπης. Γιατί, όπως είχαμε τονίσει, ο Λουτσέσκου δουλεύει πάρα πολύ στον τομέα της ψυχολογίας. Για μένα ήταν ένας τρόπος να τους περάσει έμεσα το μήνυμα ότι σας υπολογίζω, ότι όλοι θα έχετε το χρόνο και όλοι θα έχετε την ευκαιρία. Γιατί υπήρχε ένα rotation, το οποίο προφανώς δεν γίνεται για λόγους ξεκούρασης και να δοθούν ανάσες στους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ήταν περισσότερο μία πράξη από Λουτσέσκου για να δείξει στους ποδοσφαιριστές του ότι έχουν ένα συγκεκριμένο ρόστερ, θα πάρουν όλες τις ευκαιρίες τους, κάποιοι στο πρωτάθλημα, κάποιοι στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ θα έχει μία γεμάτη χρονιά σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, οπότε όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να είναι ανα πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι. Και αυτό κιόλας σχετίζεται και με τη φιλοσοφία του πάνω στην ενδεκάδα που προορίζει για το παιχνίδι. Έχει πει ότι δεν θέλω να αποκαλύπτω πολλά από τα πλάνα μου, γιατί θέλω να έχω έτοιμους όλους τους ποδοσφαιριστές για κάθε ενδεχόμενο. Ναι, εντάξει, αυτό είναι και θεμητό και λογικό και αναμενόμενο σε πολλές περιπτώσεις. Το να θέλει και ο ίδιος ο προπονητής να έχει σε γρήγορση όλους τους παίκτες. Πάντως, άμα πάμε έτσι να κάνουμε μια εισαγωγή εμείς πριν να μιλήσουμε τον Δημήτρη στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο προπονητής να παρατάξει την ομάδα του στον αυριανό αγώνα, νομίζω ότι και πάλι το ερωτηματικό είναι κυρίως στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή, στην άμυνα τα κουκιά είναι αρκετά μετρημένα. Αν υπάρξει μια διαφοροποίηση, μπορεί να υπάρξει στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου Βαρέλα και Κρέσπο έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο από ότι ο Μαλεζάς, που προέρχεται βέβαια από το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Ο Μάτος αναγκαστικά θα παίξει στα δεξιά, έτσι κι αλλιώς είναι η βασική επιλογή. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα με τον Κρέσπο, γιατί όσο και αν τα πήγε καλά στο αμυντικό κομμάτι, επιθετικά δεν μπορούσε. Ο Λέοβατς επίσης δεν υπάρχει άλλη λύση, άρα αναγκαστικά θα ξεκινήσει. Το ίδιο ισχύει και για τον Ρέι. Στη μεσαία γραμμή είναι που μπερδεύεται λίγο η κατάσταση. Να δούμε πώς το βλέπει όμως και ο Δημήτρης, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Δημήτρη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι από Σουηδία, τι κάνετε? Εντάξει, νομίζουμε ότι έχουμε την εντύπωση. Καλά είμαστε εμείς, μια χαρά. Και έχουμε την εντύπωση ότι και εσύ πλέον είσαι καλύτερα, γιατί συγκριτικά με τους δυο σας, εσύ ήσουν και ο πιο τολμηρός στον τρόπο με τον οποίο επέλεξες να προσγειωθείς. Με τη βερμούδα στη Σουηδία. Μπράβο, Δημήτρη. Εντάξει, εσύ. Να μην είμαστε και υπερβολικοί. Κοίταξε, επειδή δίπλα υπήρχε ο Κόλκας, ο οποίος ήταν ντυμένος από πάνω μέχρι κάτω, κουμπωμένος σε μακρύ τζιν και τέτοια, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η δική σου αμφίεση. Έχω κάνει στους προσκόπους, ο Χατιχρίστος. Μάλιστα. Είμαι ανπρόσκοπος.
Άλιστα. Λοιπόν, ωραία είναι, ωραία είναι. Είναι πολύ ωραία. Τώρα που ανέβηκε και η θερμοκρασία, είναι, έχουν βγει και όλοι. Ναι, έχει κίνηση γενικώς έξω. Είναι συμπαθέστατη η πόλη. Συμπαθέστατη ως πανέμορφη τώρα, εντάξει. Έχει το πεζόδρομό της, τα κλασικά, πολλά χρώματα. Με τώρα τα χρώματα παραπέμπουν και καβαλού, τέλος πάντων. Τη λίμνη κάτω πανέμορφη, γέφυρες, απέναντι κάτι σαν νησάκι που είναι το αεροδρόμιο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Άλλη κουλτούρα, άλλος πολιτισμός, άλλοι άνθρωποι, άλλες συνείδες, άλλο φαγητό φυσικά, μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Και ποδοσφαιρικά φυσικά άλλη νοοτροπία. Είναι μια ωραία ποδοσφαιρική εμπειρία για όλους όσοι τη ζούνε και όσοι ταξιδέψουν και θα έρθουν εδώ, αρκεί να τελειώσει και καλά βεβαίως, γιατί αυτό είναι το βασικό. Πάνω το αποτέλεσμα μετράει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αν συνδυαστεί και μια καλύτερη εικόνα του ΠΑΟΚ από τα συγκριτικά με τα άλλα παιχνίδια, ακόμη καλύτερα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τελικό, η εικόνα θα είναι το δεύτερο πράγμα που θα απασχολήσει. Πάνω από όλα το αποτέλεσμα να τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να περάσει, να μην έχει περιπέτειες. Και μετά, αφού εξασφαλιστεί αυτό, να δούμε και την εικόνα, αν μπορεί σιγά σιγά να βελτιωθεί, ουσιαστικά να ξεπεράσει αυτό το κακό καλοκαίρι που βίωσε. Κακό με βάση δικές επιλογές βεβαίως. Για να έρθει μια πιο ισορροπημένη εικόνα. Ίσως Δημήτρη, όπως λες, είναι μια ευκαιρία αυτή η πρόκριση να φέρει στην ομάδα μια ηρεμία που τη χρειάζεται πάρα πολύ, γιατί θα έχει επιτευχθεί ο πρώτος στόχος, και στη συνέχεια από την Παρασκευή και μετά σταδιακά να μπορούν να ασχοληθούν περισσότερο και με πιο καθαρό μυαλό με τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να συνέλθει η ομάδα αγωνιστικά, και εννοείται και με τα πολλά ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα τα οποία νομίζω ότι τώρα άμεσα δεν μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και να έρθουν και να είναι έτοιμοι παίκτες, αλλά μπορούν σε έναν μήνα από τώρα να δίνουν στην ομάδα πολύ περισσότερες επιλογές και ουσιαστικά να τη βοηθούν να είναι πολύ πιο ανταγωνιστική για όλους τους στόχους. Ναι, είναι ένα το μάτς αύριο, να έρθει η πρόκριση χωρίς πολλές αγωνίες. Είναι ένα δεύτερο υποχρεωτική νίκη την Κυριακή στο πρωτάθλημα. Κλείνει έτσι ένα διβδόμαδο αγώνων. Μπαίνει στην τελική ευθεία των μεταγραφών. Βλέπει μια και την κλήρωσή του, αν όλα πάνε καλά, την Παρασκευή. Και ο προπονητής πλέον, που θα είναι ο πρωταγωνιστής όλης της κατάστασης, να δει τι έχει στα χέρια του για να δουλέψει τις επόμενες ημέρες με όσους απομένουν, γιατί υπάρχουν και απουσίες, έτσι ώστε να διαμορφώσει μια διαφορετική εικόνα. Μπορούν να πούνε όλα σε μια σειρά. Εντάξει, το μπέρδεμα αυτό μπορεί με βάση την ικανότητα του προπονητή κυρίως να ξεπεραστεί. Βήμα-βήμα, με πρώτο το αυριανό. Ναι, ναι, είναι πολύ. Θα ήταν όλα καλύτερα, πραγματικά θα ήταν όλα καλύτερα αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε τη Λιβαδιά. Πραγματικά. Ήταν πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Και χάθηκε αυτή η ευκαιρία να ηρεμήσει λίγο νωρίτερα. Δυστυχώς δεν το κατάλαβαν. Νομίζω ότι πριν τον αγώνα δεν το κατάλαβαν. Αυτό είναι το μυστικό, να αντιλαμβάνεσαι πράγματα πριν σου έρθουν. Και να μην περιμένεις να πάτεις το κακό για να καταλάβεις τι έχασες. Και να αντιλαμβάνεσαι καμιά φορά, γιατί το timing είναι πολύ και σημαντικό. Και έτσι βέβαια κάνεις και πρωταθλητισμό, ε. Ναι, εννοείται έτσι αυτό. Έτσι κάνεις πρωταθλητισμό, γιατί δεν χρειάζεται να χάσεις βαθμούς του Λιβαδιάς για να καταλάβεις τι χάνεις. Από πριν έπρεπε εγώ να και η παίκτης φυσικά. Και να ξεκινάει έτσι η σεζόν σου. Πόσο σημαντικό είναι το μάτς Λιβαδιά. Ναι, και ότι ένα θετικό αποτέλεσμα εκεί, ακόμα και με μια μέτρια εικόνα, μπορούσε να δώσει στην ομάδα χρόνο και ψυχολογία. Επειδή ανοίξαμε πριν σε καλέσουμε, την κουβέντα την καθαρά αγωνιστική. Πώς νομίζεις ότι ο προπονητής, που είναι λίγες ημέρες στην ομάδα, θα κληθεί να διαχειριστεί το τρίτο παιχνίδι του, το οποίο τυχαίνει να είναι σε αυτό το πρόγραμμα που συνηθίζουμε να λέμε Πέμπτη, Κυριακή, Πέμπτη. Προφανώς όλα τα παιχνίδια συνδέονται μεταξύ τους σε επίπεδο διαχείρισης. Εντάξει, προφανώς με τον βασικό κορμό της ομάδας, τον οποίο είδαμε στα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Εντάξει, εκεί γύρω θα στηριχθεί για να κάνει τις βασικές του επιλογές, ώστε να ξεκινήσει αυτό το μάτς εδώ κόντρα στους Σουηδούς. Τώρα, αν υπάρχει κάποια έκπληξη στην επίθεση, αν κάτι άλλο αλλάξει σε μια θέση, okay, αυτό μπορεί να το περιμένουμε. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να δούμε ό,τι είδαμε την
Λιβαδιά, όπου αλλάξαν οι πάντες και τα πάντα. Και σε πρόσωπα και σε σχήμα και σε θέσεις έγιναν πολλές μαζεμένες αλλαγές, κάτι το οποίο δεν ήταν και το πιο δόκιμο, δεν ήταν και το... και, το καλύ, και καλύτερη σκέψη. Και δεν, δεν πέτυχε και, στην πράξη, εννοείται. Δηλαδή, νομίζω ότι ως ένα βαθμό, εντάξει, ξεπερνώντας την υπόθεση του Κρέσπο, που εκεί δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει άλλος ποδοσφαιριστής στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, γιατί δεν είναι ενεργός ο Κωνσταντινίδης με βάση τη διαχείριση από τον προηγούμενο προπονητή. Στην μεσαία γραμμή και αυτό το ρίσκο που πάρθηκε με τη χρησιμοποίηση του ΜΑΚ, που τον ακύρωσε ουσιαστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα στο παιχνίδι, είναι πειράματα τα οποία δεν πέτυχαν και νομίζω ότι από αυτά μπορεί να διδαχθεί ο προπονητής για να κινηθεί και πάλι περισσότερο με διαφορετικό τρόπο. Πάντως, αν βγάλουμε τη μεσαία γραμμή που είναι πολύ μετρημένα τα κουκιά, νομίζω ότι κυρίως την αμυντική γραμμή, με συγχωρείς, κυρίως την μεσαία γραμμή θα υπάρξουν και πάλι διαφοροποιήσεις, και εκεί είναι το ενδιαφέρον. Ναι, αν ο Πέλκας δεν είναι, που δεν είναι 100% έτοιμος να πει να βγάλει 90 λεπτό, πάλι οι επιλογές στα τρία χαφ, ας πούμε θα είναι τρία χαφ, δύο αμυντικά και ένα δεκάρι, ή ένα εξάρι και δύο οχτάρια, δεν είναι και πάρα πολλές. Εντάξει, είναι συγκεκριμένες, γνωστοί. Ναι. Οι παίχτες που μπορούν να αγωνιστούν. Λείπει και ο Κάνιας, πάλι και αυτό δεν διευκολύνει στις επιλογές. Γι' αυτό λέω ότι γύρω-γύρω οι επιλογές θα είναι όπως του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα ή όπως των δύο αγώνων με τους Ουκρανούς νωρίτερα επί Στανόγιβες, γιατί είπαμε και τα πρόσωπα δεν άλλαξαν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στις επιλογές των προπονητών. Και να δούμε αν όντως, γιατί έχω την εντύπωση ότι η σημερινή προπόνηση θα είναι πολύ καθοριστική για τον Πέλκα, γιατί ο ποδοσφαιριστής από τις εικόνες που έχουμε από το ταξίδι που έχει κάνει η ομάδα, που μπορεί να έχει προσγειωθεί τώρα, να προσγειώνεται σε λίγο, έχει μπαταρισμένο το δεξί του πόδι, εκεί που είχε ουσιαστικά αυτό το είδημα. Οπότε, ναι, μεν τον έχει πάρει στην αποστολή, από την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο τελικά θα μπορεί και να τον υπολογίζει. Ναι. Πρέπει να το περιμένουμε. Θα το δούμε το βράδυ. Θα το δούμε το βράδυ, σε τι κατάσταση είναι, πώς θα πει. Είναι η προθέρμανση, είναι και το υπόλοιπο κομμάτι. Ο Λουτσέσκου συνήθως μέσα από τα στημένα, την παραμονή των αγώνων, δείχνει εντεκάδα. Και επειδή το μαθαίνουμε το λέω αυτό, άρα ίσως βγάλουμε ένα συμπέρασμα, ίσως λέω, δεν ξέρω. Για τις σκέψεις του Ρουμάνου, ναι. Από το πώς θέλει να ξεκινήσει. Τώρα... Όλα αυτά μαζί, όλα, η εντεκάδα, το καιρό στο γήπεδο, δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι μεγάλα προβλήματα για τον ΠΑΟΚ. Πάντως η Σουηδία... Έτσι, ναι. Ότι τα καταφέρνει απέναντι σε τέτοιες ομάδες σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πάντως, Δημήτρη, οι Σουηδοί ποντάρουν πάρα πολλές καιρικές συνθήκες. Διαβάζοντας τα όσα δήλωσε ο Νούρη, ελπίζω να χιονίσει, ανέφερε μεταξύ άλλων, για να υποστούν σοκ οι παίκτες, ναι, του ΠΑΟΚ, όπως πάθαμε και εμείς σοκ στη Θεσσαλονίκη λόγω της ζέστης. Ναι, σαφώς και δεν είναι το ίδιο. Μόνο το γήπεδο, μόνο ο Χλωτάπτας λίγο αν επηρεάσει. Προφανώς... Ο καιρός τώρα δεν είναι. Είναι αστείο να το συζητάμε ότι μπορεί να επηρεαστεί ο ΠΑΟΚ από τον καιρό που επικρατεί εδώ. Ποντάρουν και στην απουσία του. Και να έχει 10 βαθμούς. Τι έγινε. Όχι, τίποτα. Θα τρέξει λίγο παραπάνω. Ναι, δηλαδή, τι να... Ποντάρουν και στην απουσία των 30.000 ΠΑΟΚτσίδων. Τόσο τους υπολόγισαν στο πρώτο παιχνίδι. Και 300 που θα είναι το ίδιο είναι. 300 και θα. Ναι, σωστό και αυτό. Αν και το γήπεδο ότι... θα έχει κόσμο, έτσι. Και δικούς τους αρκετούς. Θα έχει κόσμο, ναι, θα έχει κόσμο. Αλλά είναι αυτός ο κόσμος της πόλης. Όλοι μαζί, η οικογένεια, να πάμε Σουηδίας. Στο κήπεδο. Ναι, να δούμε με μέσο όρο ηλικίας λίγο πιο μεγάλο. Ναι, το καταλαβαίνουμε ότι είναι διαφορετική η κουλτούρα και το έχουμε ξαναζήσει ότι δεν είναι τόσο εκδηλωτική. Και οι 300 που θα είναι εδώ παοξίδες δεν θα έχουν πρόβλημα να δημιουργήσουν το κλίμα που θα βοηθήσει την ομάδα τους. Μάλιστα. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Ούτε εκεί υπάρχει θέμα. Επαναλαμβάνω, μόνο Χλωτάπητας. Μην τυχόν, ξέρω εγώ, στα κοντρόλ, στις αναπηδήσεις της μπάλας, δημιουργήσει κάποιο θέμα. Όλα τα άλλα είναι επερνούνται και μάλιστα εύκολα. Ναι. Δώσε μας και λίγο κλίμα από την πόλη, από τον τύπο εκεί, ό,τι έχετε δει, από τις μπουτίκ με τα κασκόλ, για το πώς περιμένουν, ναι, ναι, το συγκεκριμένο παιχνίδι αύριο. Ένα κασκόλ 25 ευρώ. Τζάμπα. Είναι το χαρακτηριστικό, είναι πανάκριβα όλα. Ναι. Είναι πανάκριβα, είναι... Όπως μας είχε πει και ο φίλος μας ο Νίκος από το Μάλμε,
οι τιμές σε όλα είναι μια μισή φορά επάνω από ό,τι στην Ελλάδα. 25 όλα, ευρώ το κασκόλ, αν μας λες, είναι 2. 25 ευρώ, ναι, αυτό το διπλό κασκόλ, όπου το ΠΑΟΚ είναι λίγο σε μπέζ, σε μαύρο και μπέζ είναι του ΠΑΟΚ. Δεν τους πέτυχε και πολύ δηλαδή. Ναι, δεν τους πέτυχε και πολύ, είναι η αλήθεια. Επειδή εδώ έχουμε ένα, βάλαμε ρεφενέ και πήραμε ένα 4-5 άτομα. 25 ευρώ τώρα, εντάξει, είναι εντάξει, και η τιμή πολύ μεγάλη και αυτό ισχύει για όλα, για ρούχα, για τρόφιμα, για σούπερ μάρκετ, για νερά, για καφέ. Ακριβή ζωή. Γενικά, Δημήτρη, νομίζω ότι οι Σκανδιναβοί, παρότι τους έχουμε στο μυαλό μας στην Ευρώπη, είναι οικονομίες πολύ διαφορετικές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Πολύ υψηλότερη η μισθή, άλλο το κόστος ζωής εκεί, και γι' αυτό το λόγο προκύπτει και αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά σε Λέγαμε όλα. Λέγαμε για το Όσλο ότι είναι πανάκριβο, αλλά το ίδιο είναι. Δεν είχαμε φτάσει τέσσερις. Ναι. 14 ευρώ το πορτόλι πληρώσαμε στο Όσλο. Εντάξει, και εδώ πληρώνουμε το καπουτσίνο 4,5 ευρώ. Εντάξει, 4,5 και εδώ στο κέντρο το πληρώνεις, Δημήτρη. Δεν είναι κάτι, δεν έχει κάποια διαφορά. 4,5 ευρώ. Εδώ στο κέντρο, καπουτσίνο. Στην παραλία. Ναι. Αν πας στην παραλία, πώς... Πάω, γι' αυτό. Πόσο θα πληρώσεις, 4,5 θα πληρώσεις. 4,5 ώρα. Γρηγόρη, επιβεβαίωσέ με ναι, που κυκλοφορείς. Επιβεβαίωνο, ναι. Δεν έχω χάσει επεισόδιο. Άμα κυκλοφορήσει με κόλκα, βέβαια, μπορεί να. Πηγαίνω, παιδιά, δεν βγαίνω. Να το πιει το καφεδάκι σου και κούτρα. Είναι όλα ακριβά. Είναι όλα ακριβά. Θα σοκαριστείτε, νομίζω, και περιμένω να μας το επιβεβαιώσεις είτε αργότερα είτε με το καλό όταν επιστρέψετε, κυρίως με το φαγητό. Γιατί εγώ για το φαγητό έχω ακούσει πάρα πολύ περίεργα πράγματα. Δηλαδή κάτι 15 ευρώ ένα κλαμπ. Ναι, είναι άλλες γεύσεις. Α, όχι, εγώ λέω και για τις τιμές. Ναι, ναι, ναι. Καλές τουλάχιστον. Ωραία, διαφορετικές οι τιμές, καλές οι γεύσεις. Εντάξει, όταν ξεφεύγεις από αυτό που έχεις συνηθίσει, ξεσυνηθίζεις λίγο, εντάξει, σου κάνει... Δεν είναι τόσο ωραίο. Ωραία, ωραία. Και στην... Αλλά έχει και τα μπερκεράδικα, έχει και τα ιταλικά, έχει και που μπορείς να βρεις κάτι για να φας. Είναι ωραίο, πραγματικά είναι μικρή πόλη, έχει ωραίους πεζόδρομους, κάτω στη λίμνη οι εικόνες είναι εντυπωσιακές και θα πάμε και προς το κήπεδο που είναι λίγο πιο έξω. Δημήτρη, για να σου πω κάτι. Φαίνεται ο οικογενειάρχης ο άνθρωπος ο οποίος εκτιμάει την ηρεμία, την φυσική ομορφιά του τόπου. Μας τα είπε ο Δημήτρης πόσο ωραία είναι εκεί τα πράγματα, πόσο ωραία είναι η ζωή, και βγήκε πριν ο Σταύρος. Και λέγε, θέλω να αυτοκτονήσω, δεν μπορώ να μείνω εδώ ώρες και να φύγω, θέλω και τέτοια. Μόνο για κατάθλιψη δεν μας μιλήσε. Δημήτρη, να φανταστώ ότι τώρα που θα σε απελευθερώσουμε κι εμείς, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε κι εμείς προς το τέλος, θα γίνει καθιερωμένη βόλτα στην αγορά και η επίσκεψη σε κατάστημα με αθλητικά, προφανώς, έτσι. Έγινε ήδη. Α, μάλιστα. Απογοητευτικό το, γιατί δεν σε ακούω. Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, λογικό. Εντάξει. Είναι για εμάς αυτό, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι πάνε και ψωνίζουν παντού. Είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Ναι, όχι, παράδοση είναι βασικά. Σε ένα κατάστημα αθλητικών για να δεις τι παίζεται. Ναι. Πάντα επειδή υπάρχει. Αυτά μια... μας αρέσουν... ναι. Πάντα υπάρχει αυτή η κουβέντα με το αν θα υπάρχει προσφορά. Πάντα μετά από την επίσκεψη συνήθως δεν υπάρχει προσφορά και απλά γίνεται κουβέντα. Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Ναι, βλέπεις, συγκρίνεις αυτά, τιμές, προϊόντα, η κάθε μάρκα τι έχει φέρει εδώ, τι γίνεται κλπ. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερο, εντάξει. Δεν είναι... Είστε πολύ ψηλά για να έρθουνε καλά. Άμα πλέον βρείτε καμιά ιδιαίτερη ζακέτα να μου φέρετε. Ναι, να πάρουμε δάνειο και θα σου φέρουμε μια. Όχι, θα τη φέρετε και σίγουρα, γι' αυτό το είπα περισσότερο. Λοιπόν, Δημήτρη, θα σε ακούσουμε και το απόγευμα στην συνέντευξη τύπου και φυσικά στην προπόνηση του Δικεφάλου. Ευχαριστούμε και τους δυο σας. Πολύτιμη βοήθεια, πολύτιμες πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε φτάσει ουσιαστικά και εμείς ακριβώς την ώρα στην οποία ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Εννοείται ότι σας ευχαριστούμε που μας κάνατε παρέα αυτό το δίωρο, αλλά θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας, οι οποίοι μας προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα για να βγαίνουμε στον αέρα. Και βοηθάνε το να είμαστε αέρα εδώ πέρα, έτσι. Ολοκληρώσαμε με Γρηγόρη Ατρίδη και Μπούντου Ελένη. Ήμασταν μέχρι και τις 2. Θα τα πούμε και αύριο. Όχι, αύριο. Ναι. Το ΠΑΟΚ 24 θα είναι σίγουρα. Ναι, το ΠΑΟΚ 24 θα είναι εδώ. Τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό που σας το... Το rotation είναι θέμα marketing αυτό. Αφήνουμε ανοιχτό το θέμα των αυτών που θα κάνουν εκπομπή
για να είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Εννοείται ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και για μεθαύριο, αλλά και σήμερα θα υπάρχουν πολλές συνδέσεις με τη Σουηδία για να μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, με την αποστολή του ΠΑΟΚ να φτάνει στο Έστερσουντ. Αργότερα υπάρχουν, όπως είπαμε, εκτός από την προπόνηση και οι συνεντεύξεις τύπου. Και εννοείται και αύριο θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ και ενημέρωση από εκεί μαζί με την περιγραφή του αγώνα. Λοιπόν, από εμάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα αυτό το δίωρο. Καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε και θα τα πούμε και αύριο και τις επόμενες ημέρες.